Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Μπεταράδες, γεια σας. Ακόμα ένα guest από το στούντιό μας στην Αθήνα. Και ποιον έχουμε εκλεκτό καλεσμένο, τον Γιάννη Μπουρούση. Τον πρώτο ενεργεία καλαθοσφαιριστή που φέρουμε στην εκπομπή. Έλα. Ναι, εν ενεργεία. Εν ενεργεία. Θα ήταν ωραίος κύκλος να κλείσει. Δεν μπορώ να κοιτάω δεξιά σας να παίζω τένις τώρα. Όχι. Έχω και σπασμένη τη μύτη. Και δύο κάμερες έχουμε. Ναι, έχεις και σπασμένη τη μύτη. Πώς έγινε τώρα αυτό, στο τελευταίο μάτσο Μεσολόγγι. Όχι, όχι, δεν έσουν. Πού. Αδιάβαστος. Έγινε πριν δύο εβδομάδες στην προπόνηση. Εντάξει, το μπάσκετ έχει επαφή, ναι. Και είσαι και της επαφής γενικά. Εντάξει, όταν παίζεις μπάσκετ έχει επαφή, δεν παίζουμε τένις. Σωστό. Κάτω κάποιοι λένε κακές γλώσσες, εγώ δεν θα το υιοθετήσω. Κακές γλώσσες. Κακές γλώσσες, ναι, δεν θα το υιοθετήσω αυτό. Την έσπασα μόνος μου. Όχι. Όχι. Ότι καλύτερα που έσπασε, γιατί τώρα μπορεί να φτιάξει, μου είπανε. Δεν την πειράζουμε την αιτία. Έτσι γεννηθήκαμε, έτσι είμαστε. Απλά θα φτιάξουμε λίγο μέσα να κυκλοφορεί καλύτερα ο αέρας. Γιατί θέλει μια επέμβαση για να κάνουμε το διάφραγμα αυτό, τίποτα άλλο. Να τώρα καλή ώρα ήρθε. Με παίρνει τηλέφωνο, Γιάννη, με παρακαλάσει τόσο καιρό. Το έπαιξα δύσκολο. Λοιπόν, να σου κάνω ένα quiz. Θέλω να μου πει τουλάχιστον δύο Κινέζου συμπαίκτε στην The Young Lions. Δύο Κινέζου. Ο Λέν και ο Χουάο. Είσαι αδιάβαστο, θα φύγω. Ξέρει ενημερωμένο του γενικά. Δεν πειράζει. Πετάμε τα έξι. Ποιες. Εδώ δεν ήρθαμε να κρίνουμε. Όχι. Είμαστε δικαστήριο. Με έχετε βάλει το πρόεδρος, εισαγγελέας και γραμματέα. Μία ερώτηση για τα... Βασικά κάνε την ερώτηση για τα σκάφη που θες να κάνεις για τη θάλασσα. Αδερφέ, σταμάτησε εκεί. Ναι. Ναι, πάω. Έγινε μια παρεξήγηση, τα βρήκαμε. Ο άνθρωπος να είναι καλά και που είναι τελείως εκεί. Δεν είναι... Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έμαθα και μια ιστορία που λες ότι... Πάλι. Εσύ όλο μαθαίνεις ιστορίες, εσύ. Πολύ ρουφιάνος, εξάκου να δεις κάτι. Ψάχτηκα γι' αυτό. Η ρουφιανιά πολύ την αγάπησα, το ρουφιάνο δεις και τρώει ξύλο. Τριλείται ότι κάνεις τις κόντρες σου με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Αυτό του Δημησίου. Αυτό του Δημησίου και το έβαζες κόντρες και στους ξένους μέσα στη σωμάτα. Πάντα το βάζω και σήμερα το πρωί το έβαζα. Πώς αντιδράνε γενικά οι Αμερικάνοι στην ελληνική μουσική? Κατευθείαν, να το. Να το, παιδές. Καλύτερο είναι survivor, άκουσα. Κοίταξε. Τόσα λουλούδια έχει πετάξει. Δεν μπορεί να πετύχει την μπάλα. Εντάξει, θα μου πεις πάλι κολοτούμπα. Όχι, εγώ πότε σε έχω. Εγώ είμαι ο πρώτος που κάνω κολοτούμπα. Καλά, σου λέω. Παρά είσαι ψηλός για να κάνεις κολοτούμπα, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Κοίταξε, είναι δύσκολο πιστεύω να πάω 2-10 κιλά. Πώς μου βλέπεις, κύριε, σαν εσένα. Όχι. Θα ήθελες να αγωνιστείς στο NBA. Κοίταξε, είχα τη δυνατότητα, την ευκαιρία να πάω. Ρατσισμός για τους ψηλούς. Υπάρχει. Έλα ρε. Υπάρχει. Τι ρατσιστικό μπορεί να πεις δηλαδή. Θα δεν υπάρχουν πλέον. Μαλακία ερώτηση έκανε. Okay. Γράψτε. Δεν μ' αρέσει όταν μπαίνεις μέσα από τίρα να με χαιρετάς στο μέλλον. Το λένε μου. Γιατί όντως το βράδυ στο ξενοδοχείο με κάλεσε μαζί με τον Κρίτσι να μου ζητήσει συγγνώμη, δεν τη δέχτηκα και την πλήρωσα μετά. Με τον Νίκο, την πληρώσει λόγω αυτού του ζητήματο. Ναι, γιατί δεν είχα σίγουρα. Σχέση. Πάμε παρακάτω. Όταν παίρνει μια απόφαση και μου λέει σε έχω για ένα μήνα και ρωτάω γιατί και μου λέει δεν σου λέω. Κοίταξε, τι να πω. Σε έχουν σταματήσει ποτέ στον δρόμο για να στην πέσουν? Να μου την πέσουν, ναι. Να πείτε και καμιά κακή ερώτηση. Ναι. Κακή ερώτηση. Κακή ερώτηση είναι που δεν λέγεται. Από περιέργεια, για να δω. Τελικά τελειώσαν τα φάρμακα, κύριε Μάκη. Ναι, να του πω απαντήσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πώς αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή, αγωνιστικά δηλαδή, πώς αισθάνεσαι τον εαυτό σου, το σώμα? Αγωνιστικά το σώμα μου, κοίταξε να δεις. Δεν είμαι και νέο παιδί. Είμαι σε μια ηλικία βασχετικά μεγάλη. Θεωρώ όμως ότι εντάξει, στο επίπεδο το ελληνικό, στο ελληνικό πρωτάθλημα, ότι μπορώ να παίξω και να βοηθήσω με την εμπειρία μου. Ισχύει ότι όταν οι παίκτες πάει λίγο, έρχεται όντως από αυτό που λες το πλήρωμα του χρόνου, αρχίζουν και ζουν μόνο για τα παιχνίδια και λίγο κάνουν στην άκρη την προπόνηση. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ειδικά εγώ από πέρυσι που ήμουν στην Γκραν Κανάρια το συνειδητοποίησα και το αισθάνθηκα πάρα πολύ. Δεν είχα όρεξη να κάνω πολύ προπόνηση. Γενικά στην καριέρα γενικά, σου. Γενικά ήθελες να κάνεις μόνο να παίζεις τα παιχνίδια. Για πες μου. Στην καριέρα σου γενικά είχες όρεξη να κάνεις προπόνηση ή ήσουν από αυτούς που ήταν πιο πολύ πάλι το αγώνα? Ναι, όχι. Για να φτάσω και στο επίπεδο που ήμουν, μάλλον να κάνω προπόνηση. Ναι, okay. Λοιπόν, έχεις παίξει σε πάρα πολλές ομάδες στο εξωτερικό. Έχεις παίξει στο Μιλάνο, Βαρκελόνη, Μαδρίτη, έχεις πάει στην Κίνα. Ξεχνάω κάτι. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Εντάξει, ναι, οκ, στο εξωτερικό. Ποια ήταν η αγαπημένη σου πόλη, εκεί που σ' άρεσε? Σαν πόλη που θα μπορούσα να ζήσω, είναι δύο. Και η Μαδρίτη και το Μιλάνο. Α, ναι, Βαρκελόνη όχι. Βαρκελόνη ήμουν μικρός, αλλά τα σίγουρα. Αλλά Μαδρίτη και Μιλάνο θα μπορούσα να ζήσω άνετα. Η εμπειρία στην Κίνα? Άστα, μην μιλάμε για τους Κινέζους τώρα. Ναι, όντως. Παγκολίνο, βασικά, έφεξε. Βασικά, όχι, δεν έτρωγα ποτέ τέτοια πράγματα. Ναι, σκύλο. Πάψε, άστα από δει. Σταμάτα, ρε. Είμαι και φιλόζος. Έχουμε.
Τρώνε όμως εκεί, και στην Κορέα. Τα έχω δει με τα μάτια μου, παιδιά, και έφυγα στο δευτερόλεπτο. Έχω δει πολλά έτσι. Αυτή η φιλοσοφία τους να τρώνε τα πάντα. Ό,τι πετάει, ό,τι κινείται, το τρώνε. Θεωρούν ότι από τη στιγμή που έρχεται από τη φύση, αυτοί έχουν τρέλα με τη φύση, το τρώνε. Έτρωγα σε ευρωπαϊκά εστιατόρια, πήγαινα και μία μισή ώρα με, το ταξί, με τον οδηγό γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση στην Κίνα, ώστε να πάω σε ένα καλό εμπορικό κέντρο για να φάω ένα καλό φαγητό. Όταν παίζαμε εκτός, που εκεί τα εκτός παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Ναι, και είναι και μεγάλες αποστάσεις. Μεγάλες αποστάσεις, γράψαμε πολλά μιλιά. Έχουμε να κάνουμε ταξίδια μετά. Έχεις gold σε όλες τις αεροπορικές. Πολλές. Δηλαδή δεν δοκίμασες ποτέ τίποτα. Όχι. Είμαι κατά. Πώς συνεννοούσαν εκεί, δηλαδή δεν πρέπει να μιλάνε αγγλικά, έτσι. Μόνο έχουμε τον translator, δηλαδή τον άνθρωπο που μας έκανε τη μετάφραση, που ήταν 24-23 ώρες μαζί με εμένα και τον Αμερικάνο τον παίχτη. Και έτσι συνεννοείσαι, δεν μιλάνε αγγλικά. Δεν θες και πολλά να συνοηθείς. Ναι, όταν πας στο εστιατόριο είναι ευρωπαϊκά. Όχι, είναι ευρωπαϊκά και μιλούσαν, εντάξει. Όσο μπορούσα να μιλήσω. Δηλαδή έξω να πας σε ένα σούπερ μάρκετ, δεν σου λείπει κάτι από το εκεί που ήσουν. Το κανόνιζες μόνος, δεν έμεινε σε σπίτι, έμεινε σε ξενοδοχείο μέσα. Ξενοδοχείο. Όλη αυτή η ιστορία, μεγάλο δωμάτιο. Όλη αυτή η ιστορία, Γιάννη, με τον κορονοϊό, πώς έχεις την εντύπωση ότι έχει συμβεί στην Κίνα αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς το κοίταξε να δεις. Εμείς παίρνουμε πληροφορίες από ό,τι λένε τα media. Ναι, ναι. Λένε από την Κίνα. Ας πιστέψουμε ότι είναι από την Κίνα. Όταν βγήκε αυτό πριν ένα χρόνο περίπου ότι είχε βγει το COVID. Τον Οκτώβριο, ναι, στην Κίνα είχε βγει πιο πριν. Εκεί βέβαια μας ερχόντουσαν εικόνες και από πιο παλιά, ότι εκεί όντως κυκλοφορούν με μάσκες, δηλαδή δεν ήταν κάτι... Η μάσκα στην Κίνα, να ξέρεις, είναι μάσκα. Φοράνε κάθε μέρα. Και εγώ όταν ήμουν στην Κίνα, 2 χρόνια, φορούσε κάθε μέρα μάσκα. Λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και λόγω ότι... Κοίταξε, είναι... Δεν μπορώ να πω τη λέξη τώρα, είναι λίγο... Μυγιάγκυκτη και... Υποχόνδρη. Πιο άλλη λέξη θέλω να πω. Αισθάνεσαι ότι θα μπορούσαν να έχουν κρύψει κάτι όντως, δηλαδή να μην αναλαμβάνουν την ευθύνη που πρέπει. Κοίταξε, δεν ξέρω. Δεν είμαι ο Τραμπ. Όχι, λέω ρε παιδί μου. Κυβερνητικό. Τι λαός είναι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Η αλήθεια είναι ότι οι Κινέζοι έχουν παροπίδες. Τους έχουν έτσι, να μην ξέρουν τι γίνεται έξω από τη χώρα τους. Είναι πάρα πολλοί. 1,5 δις πόσο είναι. Τους έχουμε δικά τους μίντια, να ακούνε και να δίνουν στον κόσμο αυτά που θέλουν. Γιατί η αλήθεια είναι και ότι άμα ξυπνήσουν κι αυτοί θα μας κυνηγήσουν μετά. Θα μας απλωθούν. Ναι. Έχεις δει τώρα τελευταία που έχει βγει ένα μπιφ, για να μιλάμε και στη γλώσσα της νεολαίας, έτσι. Μεταξύ του Ζλάταν και του Λεμπρόν. Γιατί βγήκε ο Ζλάταν. Λόγω και ότι, ότι δεν μπορεί να μιλάς για πολιτικά. Έτυχε να το δω, αλλά εντάξει, αυτό ο καθένας έχει τις δικές του άποψεις. Τι άποψη έχεις αυτό. Πρέπει οι παίκτες να έχουν άποψη πέραν των αθλητικών. Γιατί είμαστε όλοι πολιτικά όντα, όλοι έχουμε άποψη για το. Κοίταξε, επειδή εμείς οι παίκτες έχουμε το βήμα, όπως να τώρα καλή ώρα ήρθες. Με παίρνεις τηλέφωνο, Γιάννη, με παρακαλάσεις τόσο καιρό, το έπαιξα δύσκολος. Εντάξει, ήρθα να δώσω τη συνέντευξη. Έχουμε ένα βήμα α. Άμα μας ζητηθεί κάτι, στην κρίση του καθενός μπορεί να πει και είτε πολιτικό, είτε ό,τι είναι. Εσύ λες γενικά, όχι κομματικά, γενικά. Ό,τι δεν λέω κομματικά. Ανέκαθεν από την οικογένειά μου δεν είμαστε με τα πολιτικά δρόμενα. Την καρδίτσα που ήταν ο μπαμπάς μου, η οικογένειά μου, δεν είχαμε... Δεν έχει να κάνει καρδίτσα, αλλά... Ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά του, δεν είχε με τα πολιτικά. Θα σου κάνω ένα quiz τώρα. Όχι ότι δεν μ' αρέσει και δεν διαβάζω. Θα ήθελες. Τι να γίνω, πολιτικός. Γιατί πολλοί αθλητές έχουν κατέβει στο πολιτικό σύστημα. Θα γίνω δήμαρχος στην πόλη μου. Σωστό. Και η πόλη είναι μοντέλο, η Καρδίτσα. Καρδίτσα. Ποδηλατόδρομο. Έχει πάθει μια ζημιά τώρα με τον Ιαννό. Ναι, όντως. Θα τη φτιάξουμε. Θα τη φτιάξουμε. Άρχισε ήδη προεκλογικό. Όχι, βρε. Σα άρεσε. Λοιπόν, θα σου κάνω ένα quiz. Θέλω να μου πεις τουλάχιστον 2 Κινέζους συμπαίκτες στην The Young Lions. 2 Κινέζους, τα ονόματα. Ο Λίν και ο Χάο. Ο Λίν και ο Χάο. Φουλίν τους λένε όλους. Εκεί πώς συνεννοούσαν δηλαδή. Μέσα στο παιχνίδι. Τίποτα, δεν είναι. Αγγλικά. Μπορεί και να έχει δίκιο, παιδιά, δεν έχω ιδέα. Τι δίκιο, θα σου πω εγώ όλους. Όλους. Δεν μπορείς να συνοηθείς αφού δεν ξέρω αγγλικά. Μόνο με τη γλώσσα του σώματος και. Νιώθω από μπάσκετ. Νιώθουν. Ναι. Κάποιοι, όχι όλοι. Εκεί το μπάσκετ είναι ελεύθερο. Κοίταξε, έχουν ταλέντο, είναι τόσος κόσμος. Έχουν παίκτες να παίξουν μπάσκετ. Απλά δεν έχουν οι προπονητές, δεν έχουν την τεχνογνωσία. Δηλαδή είναι τρέξιμο, σουτ και τίποτα. Είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, αν ήθελα να γίνω προπονητής, εκεί θα γινόμουν άνετα. Αλήθεια. Ναι. Τώρα ξανέχεις πλάκα, δηλαδή. Ξανέχεις πρόταση να πας. Δεν είχα πρόταση. Υπήρχε ενδιαφέρον να πάω το καλοκαίρι, αλλά λόγω COVID δεν μπορούσαμε να το συνεχίσουμε. Και αναγκαστικά εντάξει, δεν πήγα. Έκανες πλάκα εκεί, δηλαδή ήταν πιο εύκολο. Πολύ εύκολο, παιδιά. Πολύ εύκολο. Είναι όντως οι περισσότεροι κοντοί.
Όχι, δεν είναι κοντή η Κινέζη. Δεν είναι κοντή. Εσύ είσαι κοντό. Το ξέρω, εγώ είμαι. Όχι, κοντό με τρίο αναστήματο. Ναι, κοντά. Καλά, κοντά σε εσένα όλοι κοντοί. Είναι 72. Όχι, είναι normal. Είναι φυσιολογικά. Οι Ιαπωνέζοι είναι πιο κοντοί. Α, μάλιστα. Του ξεχωρίζουν. Του ξεχωρίζουν οι Ασιάτε. Εγώ δεν του ξεχώριζα. Κορεάτες, δηλαδή Ιαπωνέζοι. Όλοι αυτοί πάνω, πάνω κάτω είναι ίδιοι. Εντάξει. Αλλά... Έτσι λένε και για μας, μάλλον. Ισχύει ότι το μπάσκετ έχει γίνει παιχνίδι των κοντών ή απλά δεν υπάρχουν καλοί ψηλοί πλέον, τόσοι καλοί ψηλοί? Πάντα ήταν παιχνίδι των κοντών το μπάσκετ. Περισσότερο όμως τα τελευταία χρόνια. Πάντα, πάντα, πάντα ήταν. Γιατί ψηλοί πάντα για να βγει ένα ψηλό και να διακριθεί, ας πούμε, να είναι ο στάρ της ομάδας, ήταν πάρα πολύ λίγοι. Σε ευρωπαϊκό μπάσκετ, ακόμα και στο NBA. NBA. Έτσι δεν είναι. Άρα οι κοντοί, επειδή θέλουν την μπάλα, κοντοί, ρατσιστικό, όχι. Οι πιο κοντοί, ναι. Ναι, θέλουν την μπάλα στα χέρια, γιατί αυτοί θέλουν, είναι οι playmaker. Και καλά έχουν την μπάλα και την ευθύνη της μπάλας, πώς να διαχειριστούν μια κατάσταση. Εντάξει, εγώ ήμουν πάντα λίγο αρνητικός αυτό. Και γι' αυτό πιστεύω με έκανε και βελτιώθηκα και σαν παίκτης το να ξεχωρίσω από τους άλλους ψηλούς. Ναι. Να δηλαδή... κάνω και άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Να έχεις πάνω κάτω εδώ που έχετε το τραπέζι. Δεν είναι όμως τα τελευταία χρόνια, από το, ίσως από τα μέσα της δεκαετίας της προηγούμενης και μετά, αυτό το πιο πολύ το τρίποντο, περισσότερες κατοχές, ναι, πιο γρήγορες εκθέσεις. Ναι, μπάσκετ, πιο θέαμα, ναι, έχει αλλάξει το μπάσκετ. Αυτό, εννοείται. Ότι είναι παιχνίδι δηλαδή. Κοίταξε, πιο πολύ και του σουτ. Κοίταξε και τις εποχές, Γιαννάκη, ας πούμε, Γκάλι που λέμε, αν δεις παλιούς αγώνες, έτσι παίζανε. Και ο Γιαννάκης έπαιζε. Ναι, ναι. Γρήγορο και. Απεριόριστο του σεβασμού, εννοείται. Ναι. Πήγαινε, σταμάτησε το τρίποντο, σούταρε. Ναι. Ναι, το έκανε. Κάποτε δεν υπήρχε τρίποντο, ήταν το δίποτε. Αλλά ναι, πάντα υπήρχε το γρήγορο μπάσκετ. Είναι η χρονιά σου στην Λαμποράλ καλύτερη τη καριέρα σου? Μία από τι καλύτερε. Γιατί έχω κάνει και στη Ρεάλ καλύτερη και στον Ολυμπιακό φυσικά. Ο, γιατί εκεί φαινόταν λε και. Εκεί είναι αυτό που λε πριν, που είπε πριν, ότι ο ψηλό με την εμπειρία που είχα και τη διάθεση και όλη η ομάδα, πώς δεθήκαμε από τον πρώτο μήνα, μπορώ να πω, και τον προπονητή φυσικά, όλη η ομάδα γενικά, δεθήκαμε και υπήρχε και όλος ο σεβασμός ότι είχα τα κλειδιά της ομάδας και έκανα αυτό. Εντάξει, δεν θα πω την υπερβολή του, είναι μόνος σου, γιατί είχες πραγματικά πολύ καλούς παίκτες δίπλα σου. Είχες τον Μάικ Τζέιμς, είχες τον Άνταμς, τον Σενγγέλια, τον Τιλί, μπράβο. Είχε πολύ καλούς παίκτες. Το Φαμπιάν Κοζέρ που είναι στη Ρεάλ. Πολλούς παίκτες. Αλλά φαινόταν ότι είσαι αυτό που ξεχώριζε, δηλαδή αυτό που εντάξει, δεν τραβούσε. Εντάξει, αφού είσαι ψηλός, δεν ξεχώρισες. Υπήρχε μια σιγουριά και κρίμα που αυτή η ομάδα, ας πούμε, όχι χάλασε, θα μπορούσαμε να μείνουμε και την επόμενη χρονιά, απλά, εντάξει, σίγουρα η διοίκηση δεν είχε για τα παιδιά το συμβόλαιο να δώσει. Γιατί όταν κάνεις μια καλή χρονιά, πάντα ο παίκτης κοιτάει να την εξαργυρώσει. Ο Κεραχέτα ισχύει ότι είναι λίγο περίεργος και τέτοιο. Εργαλείο μεγάλο. Ναι. Μακράν ο καλύτερος. Όχι γιατί πέρασε από εκεί. Το μάτι. Γιατί ξέρει. Ξέρει το μάτι. Ξέρει και διαχειρίζεται. Και έχει σωστούς ανθρώπους και έχουν πλάνο. Άρα το μάτι σε ένα παράγοντα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κάνει διαφορά. Θα σου πω. Εγώ είναι. Τον είδα δύο φορές. Μία μέσα στη χρονιά σε ένα παιχνίδι στα αποδυτήρια, δεν είχε ξαναέρθει ποτέ. Και μία στο αεροπλάνο το πήγαμε στο Βερολίνο. Αυτό λέει πολλά. Έχει τους ανθρώπους του δίπλα του που αν θέλει να πει κάτι το περνάει σε αυτούς και αυτοί το μεταφέρουν σε εμάς. Και τελειώνει εκεί. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι. Εμείς έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Αλλά δεν έχουμε. Αυτό θέλω να πω. Είναι το ισπανικό το πιο ανταγωνιστικό που έχεις συμμετέχει. Μακράν το ισπανικό και τώρα είναι το τουρκικό. Να επιστρέψω λίγο στην παρουσία σου στην Κίνα. Τι πρόβλημα έχεις με την Κίνα? Δεν έχω πρόβλημα. Απλά έμαθα κάτι και θέλω να το επιβεβαιώσω αν ισχύει. Ισχύει ότι την έφερες μέσω δικών σου παρεμβάσεων ενδεχομένως και προτάσεων. Δεν ξέρω. Κίνα, για πού? Όχι, την έφερε στην ομάδα για προετοιμασία στο ΑΚΑ για να είσαι κοντά. Θα σου πω, όταν πήγα εκεί. Δεν έχω πρόβλημα. Αυτοί πάντα πηγαίνανε Ιταλία. Ναι. Α, Ευρώπη ερχόντουσαν. Ναι, πάντα. Ναι, ναι. Το κάνουν και σαν τουρισμό. Ναι. Να δουν διάφορα μέρη. Όταν πήγα εγώ τον πρώτο χρόνο, αυτή η ομάδα που ήταν μια νική ομάδα, είναι κοντά 16-17 χρόνια που υπάρχει στη Λίγκα, στην Κινέζικη. Δεν είχε παίξει ποτέ play-off. Τίποτα στην ουσία. Πήγα εκεί με τον Αμερικάνο, τον παίκτη. Παίξαμε πάρα πολύ καλά από την πρώτη στιγμή. Του είπα δεν ήρθε για χαβαλέ μόνο εδώ. Αυτός πήγαμε... ήταν καλός. Καλός, ναι. Πήγαμε τελικό στο Κινέζικο πρωτάθλημα. Είδανε πώς. Γιατί παίρνανε και Αμερικάνο ψηλό όλα τα χρόνια, αλλά δεν έκανε τίποτα ποτέ. Είδαν πώς συμπεριφέρομαι και πώς βοήθησε την ομάδα. Και μου λένε Γιάννη, θέλω να πάμε στην Ελλάδα να κάνουμε σε. Γιατί ξέρουν τι είναι το ελληνικό μπάσκετ από την εθνική ομάδα. Σκέψουμε να με ξέρουν από το 2008 που είχα παίξει. Όχι, σε Ιτάμα, Ολυμπιάδα. Δεν είσαι ενημερωμένο στην Ελλάδα. Δεν πειράζει. Ετάμα είναι τα 6. Yes.
Από την Ολυμπιάδα του 2008, ναι. Δηλαδή με γνωρίζανε. Που είχα παίξει με την Κίνα και είχα κάνει και καλό παιχνίδι απέναντι στο Yao Ming. Και τότε είχαν και φωτογραφίες, μου δείχνανε λόγω του Yao Ming. Τέλος πάντων. Άρα θέλανε να έρθουν εκεί. Θέλανε και το φέτος μπορεί να ξανάρθουν. Βόλεψε όμως ότι ήσουν και κοντά. Καλά, εμένα κουτί ήρθε. Κουτί ήρθε. Πόσες σέρι παρουσίες έχεις στην Εθνική. Θα το δείξει στην Κίνα. Όχι, με υπότιτλους. Α, εντάξει. Ας σου κάνω μια ερώτηση τώρα, να δω τι ξέρεις. Τώρα που είπες υπότιτλους, ο μάνατζερ μας, το παιδί που μας έκανε μετάφραση, κάθε μέρα έκανε μία ώρα προπόνηση τα γράμματα, παιδιά. Αλήθεια. Αφού είναι τόσο πολλά οι χαρακτήρες που έχουμε. Έμαθες να λες κάτι. Ναι, Φόνσο, άμυνα. Νιχάου, ξέρω τον Νιχάου. Νιχάου τι είναι, εντάξει. Νίχια. Πόσες σειρή παρουσίες έχει σε Ευρωμπάσκετ, ξέρεις? Το άμα σου πω δεν ξέρω. Είναι 7. 7. Ναι. Και είναι, είσαι ο δεύτερος στην ιστορία της Εθνικής. Έχω 7. Ναι. 7 σειρή παρουσίες. Γι' αυτό μου λένε γέρο φύγε τώρα, να παίξει κανένας άλλος. Μόνο για να έχεις περισσότερες. Πόσες? 8. Ωραία. Έρχομαι. Πότε έχετε, 22 τώρα? Ναι, νομίζω ναι. Όχι. Ναι, νομίζω ναι. Αντέχω, εντάξει. Από την Εθνική τι έχεις κρατήσει? Έχεις κρατήσει τα πάντα. Ενώ τα καλά, τα κακά, έχει τα και ανάμεικτα πράγματα. Ναι, έχει μια ανάμεικτα καλά, σίγουρα. Κοίταξε, η Εθνική καλά. Δεν είναι. Επειδή έχει ακουστεί εθνικιστή και τον. Η Εθνική είναι η χώρα σου. Γουστάζει να παίζει. Δεν είναι για όλους το ίδιο. Δεν θα κρίνουμε τώρα εδώ, δεν ήρθαμε να κρίνουμε. Όχι, είμαστε δικαστήριο. Με έχετε βάλει εδώ πρόεδρο εισαγγελέα και γραμματέα. Εντάξει, η εθνική ομάδα, παιδιά, πρέπει να γουστάρει, να παίζει και να προσπαθεί για τη χώρα σου. Δεν έχει κάποιο όφελο. Το όφελο, όταν πήγαμε μικροί, όλοι θέλαμε να διακριθούμε. Γιατί? Για να έχει ένα καλύτερο συμβόλαιο στην ομάδα που θα πα, να σε δούνε. Είναι η βιτρίνα. Όταν εγώ πήγα το 2003, τα έχουμε ήδη περάσει τα χρόνια, στην Εθνική Νέων, Εθνική Νέων, που πήραμε το μετάλλιο το χρυσό στη Λιθουανία, ποιο με ήξερε εμένα, κανένα. Ναι, ήταν ένα που βήμα για να διακριθεί. Που δύο χρόνια πριν, δυόμιση χρόνια, είχα κάνει χειρουργείο στα γόνατα, ήμουν στο κρεβάτι επί 8 μήνες. Δεν με ήξερε κανένας. Θέλω να κάνω μια ερώτηση που την περιμένω πώς και πώς, γιατί θέλω να σε ενημερώσω εδώ ότι εμείς, σαν ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά αθλητικά YouTube κανάλια. Όχι, το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο, έτσι. Επιτελούμε και κοινωνικό έργο. Έτσι, δηλαδή, κάνουμε ένα αφιέρωμα τώρα. Μπορούμε να πούμε λαογραφικό και κοινωνικού χαρακτήρα και μαζεύουμε ιστορίες από όλου για το Μάκη Ψωμιάδη. Και τότε έπρεπε να έρθετε σπίτι να σας πω ιστορίες. Ναι. Με τις κάμερες δεν λέω. Όχι, θέλω να ρωτήσω την πρώτη επαφή όταν πήγες για γαμπρό στο Μάκη. Αυτή την ιστορία. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, είχα τέλεια σχέση. Λογικό, ο πεθερός. Καλά, και πριν γίνει πεθερός μου, έτυχε να τον γνωρίζω. Τέλος πάντων, απ' έξω στην πιάτσα που λέμε. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε τίποτα. Γεια σας, γεια σου. Ναι. Θα παντρευτώ με την κόρη σου. Α, ναι, δεν είχε δηλαδή. Τι να είχε. Ήταν και αυτός θηριώδης όμως, έτσι. Ήταν ένας άνθρωπος που. Αυτός ήταν θηριώδης. Εντάξει, ναι. Ο κόσμος, αυτός που είναι απ' έξω, ξέρει άλλα. Εμείς που είμαστε από μέσα ξέρουμε άλλα. Αυτοί που έχουν δουλέψει μαζί του ξέρουν άλλα. Τέλος πάντων, σε μένα ήταν straight. Δηλαδή αυτό που μου έλεγε και αυτό που έλεγα. Δεν ήταν, παιδί μου, δηλαδή, ανακριτικός. Γιατί θα δει την κόρη του. Εννοώ, παιδί μου. Ούτε καν. Σου στείλασε να σε ψαρώσει, να σε κάνει. Όχι, με το ψάχνει τίποτα. Μακάρι να ήταν ζωή. Να το γνωρίζετε. Ναι, ναι, ναι. Να σας έκανε συνέντευξη. Έχουμε καμιά καλή ιστορία που δεν έχει. Τι ιστορίες για τον πεθερό μου, τη συγχωρεμένη και για το Μάκη του Ψωμιάδη. Έχετε ακούσει πολλές. Κάποιες ισχύουν, κάποιες δεν ισχύουν. Θεωρείς ότι υπάρχει ενδεχόμενο να έχει παρεξηγηθεί σε κάποια πράγματα, δηλαδή να έχουν μείνει πράγματα που δεν έγιναν, που. Δεν θέλω να ξέρεις να το επιτείνω, ναι. Γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει άλλη άποψη. Ναι. Πεθερός να ήταν, ναι. Τα έχεις πάντα θετικά λόγια να πεις. Καλά, ναι, εννοείται. Εντάξει. Εμείς γενικά οι ιστορίες που έχουμε μαζέψει είναι από ανθρώπους που τον έχουν ζήσει, ρε παιδί μου. Και είναι ιστορίες οι οποίες, ξέρεις, σου αφήνουν και στο τέλος μια. Μια χαρά. Έναν αυθορμητισμό. Ένα αυθορμητισμό, ναι. Ναι, δηλαδή εγώ αυτό είναι. Που ξέρω, που στην παρέα ήταν έξω καρδιά. Τυχαία βγήκε κάτι και έμαθα κάτι. Εγώ τώρα, άμα θες το λέμε, θες το λέμε. Τυχαία, ναι. Τυχαία έμαθα. Ότι ζεις στη Βραζιλία θα μου πεις τώρα. Όχι, καμία σχέση. Πρόσεξε, γιατί τώρα σοβαρό και αστείο έχω πλακώσει άνθρωπο. Αλήθεια. Έχω ρίξει ξύλο. Έλα ρε. Και σοβαρό άνθρωπο για αυτό που τυχαία κάπου ήμασταν και το είπε. Σηκώθηκε και έγινε χαμός. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Για να μας πλακώσει. Όχι, δεν σας πλακώνω, μην αγωνιστείτε. Όχι, δεν χρειάζεται. Απλά κάτσε. Δεν θα ρωτούσα καμία σχέση με αυτό, αλλά τώρα μια και το αναφέρει αυτό.
Θέλω απλά να ρωτήσω το εξής. Ισχύει ότι εκείνη η διαμάχη που είχες με τον παπά ήταν, αφορούσε το πεθερό σου, ισχύει αυτό? Όχι, αλήθεια είναι, ισχύει, αλλά όχι αφορούσε τον πεθερό μου. Είπε κάτι για. Μιλούσαμε για κάτι και είπε μια τάκα. Καμία σχέση για τον πεθερό μου. Καμία σχέση. Απλά ήταν προσβλητικό όταν. Όχι για τον παπά. Όχι για τον παπά, όπως είπα και για κάποιον πριν. Όταν φεύγει ένας από τη ζωή, είναι προσβλητικό να μιλάς. Τέλος. Άρα το έκανε αυτό ο παπάς. Το τελείωσε. Τα βρήκατε. Έγινε μια παρεξήγηση, τα βρήκαμε. Ο άνθρωπος να είναι καλά και που είναι, τελείωσε εκεί. Στην Πολωνία είναι τώρα. Ναι, πήγε πότε, πριν μια εβδομάδα πότε πήγε. Κάτι άλλο θα έλεγα, ότι έμαθα ότι. Ο Νίκος είναι, θα σου πω κάτι, επειδή τον είχα δωμάτιο ένα χρόνο τώρα. Εντάξει, μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν είναι εδώ τώρα. Να, αλλά εντάξει, αφού το ανάφερε, δεν πειράζει. Είμαστε ένα δωμάτιο ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό, είναι αυθόρμητος. Δεν σκέφτεται, όπως έτσι ήμουνα και εγώ. Να. Απλά κάποια καταστάσεις στην πορεία σου αλλάζουν. Την νοοτροπία σκέψης και διάφορα πράγματα και καταστάσεις που περνάς. Κάνα 2-3 φορές που έτυχε να μιλήσουμε, που ήμασταν ένα χρόνο μαζί για πιο σοβαρά πέρα από το χαβαλέ και το μπάσκετ. Αυτό προσπαθούσα να του δώσω να καταλάβει. Τώρα έγινε, αυτό μετά είπε κάτι, είναι παρεξηγήσιμο. Εντάξει, ήμουν και εγώ, δεν είμαι και πιο ήρεμος. Και έγινε αυτή η παρεξήγηση. Εκεί τελείωσε. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έμαθα και μια ιστορία που λες ότι. Πάλι, πάλι. Εσύ όλο μαθαίνεις ιστορίες. Εσύ πολύ ρουφιάνος έχεις. Άκου να δεις κάτι. Ψάχτηκα γι' αυτό. Τη ρουφιανιά πολύ την αγάπησαν. Το ρουφιάνο δεις και τρέχει ξύλο. Για να ξέρεις. Καμία σχέση με, το, με τον. Κατάλαβες αυτό που σου είπα. Α, τον πεθερό, ο πεθερός μου έφυγε τώρα. Δεν είσαι βραζιλιάνος. Γιατί νομίζω θα ρωτήσω γι' αυτό. Όχι, για, επειδή λες εσύ. Έμαθα ότι ήσουν πρωταγωνιστής σε ένα περιστατικό που έγινε στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ. Ένα παιδάκι από ένα κολυμπητήριο κάτι είχε πάθει και το τόσο εσύ, κάτι πλέκτηκε στο αμάξι. Κάτι έγινε, πήγες με χίλια στις στροφές και κάτι τέτοια. Ένα παιδάκι. Αυτό στον καθένα μπορεί να συμβεί και στον δρόμο μας έχει συμβεί και ανοίγαμε τον δρόμο. Όταν ήμουν στο Παναθηναϊκό, νομίζω έγινε. Κάτι στο κολυμπητήριο, ένα παιδάκι, κάτι όντως είχε. Πνιγόταν, τι έπαθε. Είχε χτυπήσει το κεφάλι, τώρα δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, είχε γυρίσει γλώσσα. Κάτι είχε γίνει, κάτι ψηλό σοβαρό. Και φωνάζανε, πήγαινε κάποιος, όταν πήγαινα εγώ για προπόνηση, φώναζε γιατρό, ασθενοφόρο, κάτι. Και μπήκα κατευθείαν μέσα στο γήπεδο της. Σε εμά τα ποτήρια, άρπαξε τον γιατρό από το λαιμό, τον έβαλα μέσα στα μάξι και τον πήγα γρήγορα στο κολυμπητήριο. Α, μάλιστα. Τον πήγα γρήγορα για να. Δούνε το παιδί. Ναι, ναι, είχε χτυπήσει, αλλά μετά επειδή εντάξει, δεν ήθελα να καθίσω. Ναι. Στον πόνο τα λουνά από πάνω είναι καλύτερα να φεύγεις. Και να αφήνεις ειδικούς. Εάν δεν είσαι γνωστός, οι φίλοι να στηρίξεις την οικογένεια. Να ρωτήσω κάτι. Σ' αρέσουν τα γρήγορα αμάξια? Καλά, δεν ήμουν ποτέ της γρήγορος. Ναι. Έχω ένα γρήγορο αυτοκίνητο, γρήγορο. Ναι. Εντάξει. Μαζεύουμε κάποιες κλίσεις. Ναι. Μ' αρέσει η θάλασσα πιο πολύ. Η θάλασσα, ναι, θα πάμε και εκεί. Θρυλείτε ότι κάνεις τις κόντρες σου με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο? Με τον πρόεδρο δεν έχουμε κάνει κόντρα. Όχι. Είχαμε κάνει μάλλον παλιά, όταν κερδίσαμε το πρωτάθλημα τυχαία στη Συγκρού, που βρεθήκαμε, που γίναμε τότε να διασκεδάσουμε. Αλλά αυτό, ας πούμε, το βιντεάκι που έχετε δει δεν είναι κόντρα. Είμαστε στην κίνηση στην Εθνική, πήγαινα στην καρδίτσα εγώ, ήταν τυχαία από πίσω μου και ανέβασε ιστορία. Αλλά στην Ελλάδα έτσι είμαστε, διακοπροαίρετοι, κρίνουμε πριν δούμε, πριν ακούσουμε, πριν μάθουμε. Νομίζω ότι είναι κόντρα. Αφού πήγαμε με 60 χιλιόμετρα, δεν πλέγει αυτοκίνητο. Δεν είναι κόντρα. Ακούς και εσύ έτσι παράνοια το βράδυ, το. Εγώ είμαι λαϊκό τύπο. Ακούω Στράτο Διονυσίου. Στράτο Διονυσίου και το έβαζε κιόλα και στου ξένου μέσα στη σομάτα. Και σήμερα το πρωί το έβαζα. Πώς αντιδράνε γενικά οι Αμερικάνοι στην ελληνική μουσική? Κατευθείαν, να το. Να το, το είδες. Έκανα κάτι άλλο, είναι στημένο. Όχι, όχι. Δεν το είχαμε συζητήσει. Natural, δεν είναι. Δεν θα το πιστέψουν όμως, αλλά δεν πειράζει. Βλέπεις, το πρωί αυτά έκουγα. Μπαμ. Ξυπνάς δηλαδή το πρωί και ακούς κάτι τέτοιο. Κατευθείαν, βρε. Αλλά όχι, όχι φρέσκο λαϊκός, παλιός λαϊκός. Ναι. Με παλιά. Τα κάνω και τα τουάζε. Σκέφτομαι να κάνω Στράτο. Δεν κάνω πλάκα. Ναι. Αφού είμαι φουλ. Τώρα από αυτούς που τραγουδάνε τώρα, ποιος είναι σε αυτά τα. Δεν θα πούμε για το Ρέμο, δεν είναι τώρα ο Ρέμος. Αντώνης ο Ρέμος. Όχι, εντάξει. Είναι 30 χρόνια, πόσο είναι. Ναι. Τώρα. Ναι. Καλύτερο που είναι survivor, ακούω. Κοίταξε. Όχι, Κλαίω με μαύρο δάκρυ. Α, ναι. Πήγαινα πολύ στον Καλύδη. Αλήθεια. Τις παλιές εποχές. Τη μουσική βάλε στα τέρμα και τέτοια, ναι. Όχι, βρε, μουσική τέρμα. Το 2007-2008, όταν ήταν στο Καραμέλα, πότε ήταν το 2009, πήγαινα πολύ. Ναι. Πώς τον βλέπεις τώρα? Με στεναχώρει λίγο. Καλό παιδί. Δεν είναι πολύ αθλητικός, ναι. Δηλαδή, να χθες το βλέπαμε εκεί, πετούσε. Τόσα λουλούδια έχει πετάξει. Δεν μπορεί να πετύχει την μπάλα.
Θα πήγαινε ποτέ σε ένα. Αν το βλέπει η οικογένειά του, και ειδικά ο Καλέτης, ξέρει ότι πήγαινε ασύχημα. Ναι. Θα πήγαινε ποτέ σε ένα τέτοιο reality επιβίωση. Τώρα, άμα πω όχι και με δει το του χρόνου. Ναι. Εντάξει, θα μου πει πάλι κολοτούμπα. Όχι, εγώ ποτέ σε έχω. Εγώ είμαι ο πρώτο που κάνω κολοτούμπα. Καλά, σου λέω. Παρά είσαι ψηλό για να κάνει κολοτούμπα, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Κοίταξε, είναι δύσκολο πιστεύω να πάω εγώ 2-10 εκεί. Εδώ για να κάνουμε ζέσταμα στο Περιστέρι, τώρα θέλω μια ώρα να ζεσταθώ. Ναι. Λοιπόν, με άλλη φέση. Στου στόχου όμω, στου στόχου τα έχει καλώ. Θα το συζητάμε έτσι με φίλου που λε, θα πήγαινε. Θα πήγαινα, αν δεν το δείχνει τηλεόραση, να δω αν αντέχω να κάνω αυτό. Αυτό το έχουμε πει όλοι. Σαν ίντρικα τα αγωνίσματα αυτά. Θα τσακωνώσουν μετά όμω μέσα στην καλύβα. Εγώ να τσακωθώ. Σε τρελό ποτέ. Αντέχει δηλαδή χωρί να φά, δηλαδή είσαι λιτοδιαιτό. Πώ με βλέπει κοντρό, σαν εσένα. Όχι. Λοιπόν, διακόπτουμε αυτό το εκπληκτικό guest για ένα ανεπανάληπτο spam. Αν θέλετε να συνεχίσουμε να κατακτούμε το ίντερνετ και να φέρνουμε αυτούς τους εκπληκτικούς καλεσμένους, βοηθήστε μας. Μπείτε στο πεταράδες.gr, δείτε τις αξιολογήσεις των στοιχηματικών και κάνετε εγγραφή μέσω του site μας σε όποια στοιχηματική θέλετε. Αρκετά με το spam, συνεχίζουμε το guest. Ναι, αλλά αυτό το κορμί δεν θέλει τροφή. Κοιτάξτε να δεις. Το αν τσακώνομαι ήταν ειρωνικό, γιατί θα το βλέπει κανένας Βασιλόπουλος και οι άλλοι. Φουλ τσακωμό, αλλά. Εντάξει, θα ήταν μια καλή εμπειρία. Ναι. Αλλά μην το δείχνει κάμερες. Να δούμε μετά αγωνίσμα πρώτα τα κάνουμε. Το Κοψιδά πώς τον βλέπεις, γιατί ο Κοψιδάς λέει ότι ήταν μπασκεμπολίστας και έχει αγωνιστεί σε υψηλό. Το βλέπω ότι είναι υψηλός. Ναι. Ναι. Τον έχεις, τον ήξερες. Όχι. Εκάστη περίπου. Σαν ποιος είναι, ξέρω, αλλά προσωπικά όχι. Ναι. Δεν ξέρω. Είναι μια ερώτηση που πάντα ήθελα να κάνω σαν άνθρωπο. Εσύ Survivor θα πήγαινες. 100% το έχω πει χίλιες φορές. Και θα πήγαινε λέει και με τους διάσημους. Μόνο αν μου πούνε με τους διάσημους όμως. Δεν πήγαινε. Δεν είναι διάσημους άλλους τώρα. Αλλά τώρα αυτό που ήταν το πρώτο του 17, ήταν το πρώτο, αν θυμάμαι καλά. Ήταν και στο Mega 1, αλλά τώρα ας πούμε του Sky. Το 17. Να. Το 2017. Που είχε χανταμπάκιδες και τέτοια. Ναι, ήταν πολύ πιο ωραίο. Ήταν πολύ πιο ωραίο, ναι. Απλά έχω ένα χειαστό, τώρα περιμένω να αποθεραπευτώ γι' αυτό. Θα σε πάμε σε γιατρό. Έχει πολύ ίντρικα τώρα. Ναι, τώρα έχει πολύ ίντρικα. Τριαντάφυλλο, πώς βλέπεις. Πήγαινε στον Τριαντάφυλλο, Ντάφι. Έχω πάει 2-3 φορές. Παλιά, όχι τότε. Παλιά. Όχι, αλήθεια λέω. Δεν κρύβομαι εγώ. Ναι, δεν είπα ότι είναι. Έχει τώρα έτσι και αλλιώ κλειστά. Ναι, τώρα πού να πάμε. Last Dance θα ρωτήσω τώρα, δεν μπορεί. Last Dance έχει περάσει η μπογιά του, αλλά θα μα πει άμα το είδε. Last Dance. Το πώ το είδαμε εμεί. Εντάξει. Respect, το θέμα για τον Τζόρνταν. Ό,τι και να λένε οι άλλοι. Στεναχωρήθηκε ή θα ήθελες να αγωνιστείς στο NBA. Κοίταξε, είχα τη δυνατότητα, την ευκαιρία να πάω. Επέλεξα τότε, το έχω ξαναπεί, να μείνω στον Ολυμπιακό. Καλός, κακός, δεν ξέρω. Το έδειξε τέλος πάντων η συνέχεια. Ναι, το μετάνιωσες ότι. Δεν θέλω να πω ότι το μετάνιωσα, ναι. Γιατί θα είναι κάτι που ακυρώνω την απόφασή μου. Σωστό, εντάξει. Θα ήθελες όμως να ζήσεις και εκεί την εμπειρία, άμα τα γυρνούσες στο χρόνο. Κοίταξε, αν είχα πιο μπουστάρισμα να πάω, θα πήγαινα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση που. Ειδικά είναι ο πρώτος τόσο ψηλός άνθρωπος που βλέπω. Και θέλω να την κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εσύ, πρόσεξε. Τι άρεσε εσένα, ε! Το αρέσουν οι ίντρικες. Ναι, ναι, το αρέσουν. Από ίντρικα. Το θέμα είναι να είναι αλήθειες, μην είναι ψέματα. Και να γράφει κάμερα. Και να γράφει κάμερα δεν με πειράζει. Αλλά να είναι αλήθειες. Όχι ψέματα, να ξέρεις. Το ύψος σου προφανώς σε βοήθησε για την καριέρα σου και για να κάνεις κάποια πράγματα στη ζωή σου. Και καθαρίζω και το σπίτι πάνω. Σωστό. Υπάρχουν στιγμές που σε ενοχλεί που είσαι τόσο ψηλός. Που είναι πρόβλημα, ρε παιδί. Επειδή έχω παιδιά και ειδικά η πρώτη μου κόρη, έχω ένα άγχος που έχει πάρει από μένα τα πόδια μου και βλέπω θα ψηλώσει και σαν κοπέλα, γυναίκα, αύριο μεθαύριο στη χώρα μας. Υπάρχει ο ρατσισμός, να ξέρεις. Ρατσισμός για τους ψηλούς. Υπάρχει. Έλα, ρε. Τι ρατσιστικό μπορεί να πεις, δηλαδή. Π.χ. ήμουνα όταν γύρισα στην Αθήνα το 2000 και μετά δεν είχα αυτοκίνητο. Πήγαινα με το μετρό ηλεκτρικό, να. Τα κλασικά. Να πήγε πάω στο ΆΚΑ. Έμπαινε μέσα στο μετρό και σε κοιτούσε ένα και άλλο. Πώς είσαι, τι είσαι, έτσι. Υπάρχει. Υπάρχει, να ξέρεις. Σε ενοχλεί αυτό. Θα σου πω την αλήθεια. Με ενόχλησε και γι' αυτό όταν έμπαινα μέσα σε ηλεκτρικό και στο μετρό πήγαινα κατευθείαν να καθίσω. Δεν είναι ωραίο. Είναι πώς βλέπεις έναν εύσωμο. Ναι. Θα σου αρέσει να το κριτικάρεις. Όχι. Μην κοιτάς που τον είπαμε χοντρούλι. Αυτός, ναι, μια χαρά είναι. Τον άγνωστο. Ναι, τον άγνωστο. Και έχει συμβεί κιόλας και σε, δεν θέλω να πω, γνωστό νέο παίχτη τώρα που είναι στο εξωτερικό και σε καλή ομάδα, νέο ταλέντο και εύχομαι να πάει καλά, που, μάλλον θα το πω, δεν έχω θέμα, είναι ο γιος του Βούξεβιτς. Mm-hmm. Είναι φίλος μου και μου λέει, Γιάννη, έχω το ίδιο πρόβλημα, περπατάω και με... Ξέρεις, με τραβάς τα βλέμματα. Τραβάς, ναι, αλλά και κακοπροαίρετα. Του λέω, κοίταξε, του είπα την αλήθεια. Είχα το ίδιο πρόβλημα, αλλά θα το ξεπεράσεις μόνος σου. Γιατί σε 2-3 χρόνια που θα σε ξέρουν, θα έρχονται αυτοί οι ίδιοι που σε
τρολάρουνε. Ναι. Πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω και τι είναι. Ναι, ναι, όχι, καλά το λέω. Θα του δίνει αυτόγραφο. Μπορεί βέβαια και να μην. Αυτό επηρεάζει, να ξέρει. Ναι. Όχι, στην καθημερινότητά σου εννοώ. Δεν με, αν με ενοχλεί, τι. Ναι, που δεν μπορεί να μπει σε κάποιο αυτοκίνητο. Όχι, ποιο είπε να μπει. Λέω, εδώ smart οδηγάμε. Δεν είδε τώρα, έχει χτυπήσει την. Μην κοιτά, με smart οδηγάμε. Με ρούχα, ξέρεις, δυσκολεύονται τα κρεβάτια, είναι μικρά, αυτά, αυτά είναι. Γιατί οι άνθρωποι φτιάχνουν τα κρεβάτια, αυτά δεν υπάρχουν πλέον, μένα χωρίς αυτά. Μαλακία ερώτηση έκανες. Γράψου το. Άμα έχεις λεφτά, άμα έχεις λεφτά φτιάχνουν τα όλα. Δεν είναι τα λεφτά, ρε. Κρεβάτι το έφτιαξε χωρεμένος ο μπαμπάς μου, είναι πλουπιός. Το κάναμε. Α, οκ, οκ. Τα ρούχα πας στη μοντέρ, σας τα ράβει. Ναι. Πούτια νούμερο 60, ναι. Δεν φοράω 60, θα φας φαλιάρα. Φοράω 49,5-50. Υπάρχει. Okay. Λοιπόν, ποιον έχεις αγαπημένο συμπαίκτη, έναν άνθρωπο που ήθελες εσύ αν επέλεγες, ρε παιδί μου, να τον είχες συνέχεια να πηγαίνετε μαζί αποστολές, συνέχεια μέσα στο δωμάτιο. Το Βασιλόπουλο. Το Βασιλόπουλο. Ναι. Καλά, εντάξει, υπάρχουν άλλοι 3-4, αλλά το Βασιλόπουλο, ναι. Από χθες που έκανα. Τι, για πες. Του πέταξα όλο το αντισηπτικό πάνω του. Μέσα στα αποδυτήρια. Ο Βασιλόπουλος είναι ένα μεγάλο παράδειγμα για, όλα, για κάποια παιδιά. Δηλαδή ενώ την πορεία του και το πώς. Ένα παράδειγμα γιατί ο Παναγιώτης θα έπρεπε να το είχε, ήταν άτυχος, τα είπε και πρόσφατα. Ναι, ναι. Τα είπε σε φίλο μας το Βασίλη του Σκουτή. Ναι, αλλά βλέπεις ότι δεν το παράτησε. Το κάνει για. Στην πορεία του σαν, προσπάθησε να το κάνει σαν χόμπι μετά. Άτυχος πολύ. Πολύ. Okay, τα ξέρω όλα, τα έχω ζήσει όλα από κοντά. Άστο, δεν θέλω. Ποιος ήταν ο χειρότερος συμπαίκτης που είχες ποτέ, ο χειρότερος. Όταν τελειώσω θα σου πω. Ας είναι και ξένος. Όχι, όταν τελειώσω την καριέρα μου θα σου πω. Α, όταν τελειώσω. Μέχρι τώρα. Παίζω, δεν είχα. Αυτός που. Δεν λέω ότι δεν ήταν καλός παίκτης. Απλά δεν μπορούσε να βγάλει συνεννόηση εσύ. Δεν ταιριάζει. Γιατί αυτή μπορούσε να βγάλει μαζί μου. Εντάξει, αυτό που να λέω το πίσω. Το λέω εγώ σιγά. Δεν υπήρχε στο ένα. Όχι, όχι, για την ώρα όχι. Ούτε ξένος, ούτε στο εξωτερικό, ούτε κανένας Κινέζος, ούτε κανένας. Όχι, Κινέζοι καλά παιδιά. Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει. Ας το μπασκετικό κομμάτι. Ναι, ναι. Δεν μ' αρέσει όταν μπαίνει μέσα από την να μην χαιρετά τον άλλον. Τρελαίνομαι. Να μιλάς καλημέρα. Να. Έχω πρόβλημα. Έχω κόμπλεξ. Άρα έχει διαφωνήσει με κάποιου γι' αυτό, φαντάζομαι. Ναι, και ακόμα και τώρα, και εκεί που είμαι. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Θέλω να. Και εγώ με. Και εκεί που. Το καταλαβαίνω πάντως, γιατί το έχω κι εγώ αυτό. Θέλει, όταν μπαίνει κάπου όχι μέσα για την ομάδα, κόσμο, παντού. Ναι, παντού. Καλημέρα είναι του Θεού που λέμε. Ακριβώς. Ξύπνησε, πε την καλημέρα και τέλο. Ο πιο γκρινιάρη συμπαίκτη ποιο ήταν. Μετά από μένα. Εσύ δεν είναι, κοίταξε, γκρινιάρης. Εσύ τώρα υπάρχει μια λέξη γκρίνια στο ελληνικό λεξιλόγιο. Τι εννοείς γκρινιάρης? Που γκρίνιαζε. Δεν πάσαρε στην μπαλά. Όχι, όχι, όχι. Τι? Που φοβότανε, που γκρίνιαζε. Τι που φοβότανε, άμα φοβότανε θα πήγαινε σπίτι. Λίγο, παιδί μου, χτυπούσα το δαχτυλάκι μου, δεν μπορώ να παίξω. Όχι, γκρίνια, μόνο, δεν με βάζει, με τρώει. Με... Άκου. Ο κάθε παίκτης, για να ακούνε και τα νέα παιδιά, πάντα θα έχει παράπονο. Πάντα θα έχει. Δεν έπαιξα 38 λεπτά, δεν έπαιξα 35. Πάντα. Αν με ρωτά. Τι θα κάνει αν δεν παίξει 20 λεπτά ή 30, να πάει την άλλη μέρα να κάνει καλύτερη προπόνηση πιο δυνατή και να το αποδείξει το επόμενο παιχνίδι. Αυτό κάναμε εμείς. Αυτό δεν είναι γκρίνια. Αυτό είναι στεναχώρια. Εσύ δεν γκρινιάζεις τώρα άμα σε βάλω και γράψεις τη δουλειά σου 100 σελίδες. Και ποια λέξη. Αλλά εσείς, όχι εσείς, εγώ είμαι κατά σε αυτό και το λέω και. Οι δημοσιογράφοι τι γκρινιάζει. Τι γκρινιάζει. Φυσικά όλοι οι άνθρωποι γκρινιάζουν. Στη δουλειά σου γκρινιάζει. Απλά επειδή έχουμε τα φώτα και τη δημοσιότητα και έχουμε την αντίδραση εκείνη την ώρα στου 150 παλμούς, γκρινιάζει ο Μπουρούσης, γκρινιάζει ο ένας, διαμαρτύρεται. Ναι, εσύ στη δουλειά σου διαμαρτύρεσαι, άμα σου φέρει ο διευθυντής από πάνω, γράψει αυτά. Ναι, αλλά. Αλλά τι άλλα, αλλά θα φάσω. Εσύ θα τη φάσω, μου φαίνεται. Εγώ άμα γκρινιάζω όμως, δεν θα ενδιαφέρει κανέναν. Ενώ άμα γκρινιάζει ένα παιδί. Ναι, μα εγώ γκρινιάζω εκείνη την. Γκρινιάζω, γιατί γκρινιάζω. Δεν γκρινιάζω. Θέλω να εκφράσω εκείνη την ώρα, μπορεί μια δυσαρέσκεια ή κάτι στο συμπαίχτη μου, δώσει την μπάλα έτσι, κάτι άλλο. Okay. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ότι σε γκρινιάρισε. Δεν είπα για μένα, βρε. Έλα, ποιος τώρα. Λοιπόν, το σκηνικό που έγινε ουσιαστικά θέμα διπλωματικό, έτσι. Το ξύλο με τους Σέρβους. Δεν τσακώθηκα εγώ. Ορίστε. Okay. Λέτε ότι γκρινιάζω. Παράπλευρη απώλεια. Ήσουν, ναι, παράπλευρη απώλεια. Εντάξει, έγινε. Έκανε και μήνυση μετά. Έτσι. Δεν έκανα εγώ μήνυση. Πήγε αυτά πάγκελ τα πάγκελ του εισαγγελέα. Δεν είναι στην ενημερωμένη, παιδιά. Δεν μπορεί να φέρετε. Έγινε μήνυση εσύ όμω. Αυτά πάγκελ τα πήγε γιατί έγινε ένα σκηνικό. Φαίνεται τη τηλεόραση και πάει αυτό το επάγγελμα. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά αποσύρθηκε στο τέλος. Όχι, συνεχίστηκε. Όχι, αποσύρθηκε για διπλωματικούς λόγους. Το ξέρεις εσύ σίγουρος. Αφού έφαγε 2 χρόνια ο άλλος. Εγώ που ήμουν. Έφαγε 2 χρόνια. Ναι, αλλά εντάξει. Με αναστολή. Εγώ διάβασα επειδή... ότι αποσύρθηκε για διπλωματικούς λόγους. Όχι. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Έγινε πριν 10 χρόνια. Εντάξει, δεν μας νοιάζει. Αλλά δεν αποσύρθηκε. Τα βρήκατε ποτέ με αυτό. Τι με να τα βρω, να με φιλήσει.
Ρε παιδί μου, να μιλήσετε μετά, να στείλετε ένα, DM στο Insta. Άκου, δεν τα βρήκα, δεν υπήρχε τότε Instagram. Δεν τα βρήκα για τον εξής λόγο, γιατί εγώ πήγα να το βοηθήσω και θα μου βγάζει το μάτι. Ναι, ο άλλος είπε, νόμιζε ότι δέχτηκε επίθεση από οπαδό. Από μένα, ποιο οπαδό, 2-10 οπαδός μπροστά μου που κρατούσε το σοφοκλή. Τώρα τι μου λες. Ναι. Είναι εύκολο να κρατάς το σοφοκλή. Και σπασμένο χέρι που είχα. Δύσκολη υπόθεση. Αυτό το πλήρωσα στην πορεία βέβαια από τον εκάστοτε τότε προπονητή, τον κύριο Ιβκοβιτς. Γιατί όντως το βράδυ στο ξενοδοχείο με κάλεσε μαζί με τον Κρίτσι να μου ζητήσει συγγνώμη, δεν τη δέχτηκα και την πλήρωσα μετά. Με τον Ιβκοβιτς στην πλήρωση λόγω αυτού του ζητήματος. Στον Ολυμπιακό, γιατί δεν είχαν καλή σχέση. Σίγουρα. Μετά, πάμε παρακάτω. Εντάξει, δεν τσακωθήκαμε με τον Ιβκοβιτς. Αλλά το κρατούσε, το κρατάνε. Όπως και εγώ κρατάω κάποια πράγματα. Και εσύ για κάποιους δικούς σου. Με τον Ιβκοβιτς είδα ότι και δεν τον χαιρετάς. Δηλαδή δεν θες να τον μιλήσεις. Τα πάμε. Εμείς κάνουμε τρίτα τώρα, αδερφέ. Τα έχω πει αυτά. Τα έχω πει. Σε ανθρώπους που δεν. Τα έχουμε πει, τέλος. Δεν κάνουμε ανακύκλωση τώρα. Θες μας κάτι καινούριο. Γενικά τη σέρβικη φιλοσοφία στο μπάσκετ πώς την. Εντάξει, σεβασμός είναι. Έχει βάλει ταλέντα, παίχτες. Και έχουμε μάθει και μέσα από αυτό. Αλλά και αυτοί βρήκαν έδαφος εδώ. Ναι, δουλέψανε σε ομάδες. Κάποιοι δεν το έχουν σεβαστεί. Είμαστε καλός λαός. Άσχετα αν έχουμε την κρίνια μας. Το πριν από λίγο πες δεν έχουμε κρίνια όμως. Εντάξει, εσύ δεν πας γυρεύοντας. Θέλω να μου πεις τον έναν αντίπαλο. Δύο ερωτήσεις βασικά είναι. Ο πρώτο ερώτηση κλασική είναι... ερώτηση, αν πω. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι και όμως δεν είναι. Τον πρώτο αντίπαλο που σε διέλυσε. Σε διέλυσε. Και λες, αυτό δεν τι μπορεί να. Τι ηλικία ήμουνα, σε τι μάτσι ήμουνα, τι σε διέλυσε. Και τώρα, άμα παίξουμε, θα με διαλύσει. Είπα τον πρώτο. Τον πρώτο. Δηλαδή, τι τον πρώτο. Τον πρώτο που σε έκανε να αισθανθεί ότι πρέπει να δουλέψω περισσότερο για να είμαι ανταγωνιστικό και σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, είδε και το θαύμα και λες, εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Υπάρχει, ας πούμε, ο Σπλίτερ τώρα. Λέμε Ολυμπιακό, εγώ τα ογκρέστονται. Υπήρχε μάτσι που μου βάζει 20, υπήρχε μάτσι που του βάζα εγώ 20. Υπήρχε μάτσι 5, 10. Δεν υπάρχει. Αυτό ήταν στο κάθε παιχνίδι που σου έδωσε. Και θέλω να που σε έκανε καλύτερο. Ναι, αυτό. Δηλαδή, καλύτερος γίνεσαι γιατί θες να γίνεις και να βελτιωθείς μέσα από την ομάδα. Δεν θα σε κάνει ένας, ας πούμε. Ρε παιδί μου, ο Χεζόνι έβλεπε το Διαμαντίδη και λέει, θέλω... και του λέγανε δούλεψε πάνω στη σκηνή σου Διαμαντίδη να γίνεις καλύτερος. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Εγώ πιο. Ας πούμε, εμένα δεν με διέλυσε κάποιος. Μάλλον με διέλυσε. Έχω παίξει τίποτα. Με βοήθησε πολύ ο Βούσιτς τότε. Αλλά όλοι οι συμπαίκτες που είχα γίνεσαι καλύτερος μέσα από το σύνολο. Και τον έναν παίκτη που δεν άντεχες να χάνεις. Δηλαδή δεν μπορούσες να χάσεις από αυτόν. Ο Διαμαντίδης είπε τον. Το Ματζιγιάουσκας. Ναι, το Ματζιγιάουσκας. Είπε, μου την έδινε να χάνω το Ματζιγιάουσκας. Ναι, αλλά δεν είχε και. Πότε παίξαν στη Βιτόρια, δεν είχαν παίξει και πολλά παιχνίδια. Εγώ δεν ήθελα να χάνω, ας πούμε, τον Μπατίστ. Δεν ήθελες να χάνεις τον Μπατίστ. Σου κάθονταν άσχημα. Όχι, τον Μπατίστ. Ναι, εντάξει. Ποιο να πει. Γιατί τον Μπατίστ. Γιατί έχουμε παίξει τόσα παιχνίδια. Ολυμπιακό Παναγιώτη. Ναι. Και respect. Βελτιώθηκε, έγινε ένα από τα καλύτερα πεντάρια στην Ευρώπη. Ναι, ισχύει αυτό. Και ήρθε και για τριάρι, αν θυμάμαι καλά, υποτίθεται. Ναι. Τον κάναμε πεντάρι. Είχαμε ρωτήσει το Δημήτρη ποιο ήταν ο χειρότερο προπονητή που είχε ποτέ. Είπε. Ο Ιβάνοβιτς. Είπε ο Ιβάνοβιτς. Εσένα ποιο ήταν ο χειρότερο προπονητή. Δεν έχει σημασία αν είναι καλό ή κακό. Εσύ συνοθεί, που θεώρησε ότι δεν βόλεψε. Ο Ιβάνοβιτς το 90% των αθλητών και με αυτόν που δεν έχουμε άλλο δεν τον είχαν προπονητή το ίδιο λένε. Εγώ έτυχε τον Ιβάνοβιτς τον είχα στην Μπαρσελόνα για ένα μήνα ήμουν ένα παιδάκι βέβαια. Ναι. Δεν έχω γνώμη. Χειρότερο προπονητή. Τι εννοεί χειρότερο. Δεν τα βρίσκατε. Τι δεν τα βρίσκατε. Μα κάθε μέρα θα τσακωθώ. Κάθε μέρα μέσα σε ένα διάστημα σε μια σεζόν. Ναι. Ρε παιδιά, πάντα ο παίχτης, είτε ο σταρ είτε ο αντιστάρ που έχει στην ομάδα, πάντα θα βρει κάτι να τσακωθεί με ένα προπονητή. Ακόμα κι αν είσαι το πουλέν του. Σου είπα, και ο σταρ και ο αντιστάρ. Πάντα. Δεν υπάρχει πουλέν. Δεν υπάρχει. Πάντα θα βρει. Δεν ο παίχτης είναι ένα μικρό πουλέν. Παιδί. Που σε είχε πουλέν που όχι, πάντα. Δεν ακόμα... είχα προπονητή όχι. Που είχα πουλέν. Όχι. Γι' αυτό ήμουν και αντιδραστικός. Όχι για να είμαι το πουλέν του. Να. Γιατί έβλεπα αντιδράσεις. Αλλά χειρότερο προπονητή δεν μπορώ να πω χειρότερο προπονητή κάποιον. Που δεν με έχει σεβαστεί. Είπα πριν τον Ιβκοβιτς. Δεν με έχει σεβαστεί γιατί όταν. Ξανανοίγουμε πάλι ένα κύκλο το οποίο έχει περάσει 12 χρόνια, 10 χρόνια. Εντάξει. Όταν παίρνει μια απόφαση και μου λες βγες έξω για ένα μήνα και ρωτάω γιατί και μου λέει δεν σου λέω. Εκεί εντάξει, τι να ακούς. Έχεις παίξει Ρεάλ Μπαρσελόνα, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Υπάρχει ίδια αντιπαλότητα που υπάρχει στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ναι, υπάρχει, αλλά όχι να πέτανε μέσα τα μπουκάλια εδώ που έχει. Μόνο στο. Υπάρχει αντιπαλότητα. Και στη Γερμανία υπάρχει, στην Τουρκία. Εντάξει, στη Γερμανία υπάρχει. Αλλά στη Μπαρσελόνα Ρεάλ θα πάμε εγώ με φανέλα τη Ρεάλ και εσύ τη Μπαρσελόνα. Και θα καθίσουμε στο γήπεδο, μάτσε. Και έξω θα περπατήσει μετά, θα πάει να φας τα ίδια σου.
Εδώ δεν γίνεται. Και δεν ξέρω αν γινόταν και τόσο παλιά που λένε. Στο Άρης πάω. Δηλαδή ο παίκτης έκανε αυτή τη χειρονομία. Ο άλλος που μου πετάει το αντικείμενο από μέσα την τουαλέτα το συμφώνει είναι καλό. Όχι φυσικά. Ναι. Αλλά πάντα εδώ πάντα, πάντα είναι, εδώ. Άδικο, είναι άδικο προς τους αθλητές αυτό το πράγμα. Γιατί... Τι άδικο. Ο αθλητής πες είναι άδικο αυτός προς εσάς, που το αυτό πετάει. Λέω. Είναι άδικο προς θέλει εσάς. Να πετύχει τον Μπουρούς. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν θα με ξαναδεί. Τελειώσαμε. Αλλά θέλει να πετύχει τον Μπουρούς. Να του ανοίξει το κεφάλι, ναι. Τα μάτια, τα άλλα. Τον άνθρωπο που είναι με την κάμερα από κάτω. Το παιδάκι που είναι το 12χρονο που έχει τόσο χαρά που είναι μέσα στο γήπεδο που έχει τη σκούπα όταν θα πέσει ο παραπλήρη απόλυτη. Ναι, ρε, αδερφέ. Όχι, έτσι αλλά είναι, ακριβώς όπως τα λέτε. Σκέψου να είναι το παιδί σου από κάτω. Ακριβώς, ναι. Και να είναι εκεί. Να τον έχει στείλει. Γι' αυτό μιλάμε για φανατισμό. Όχι, να τον έχει στείλει. Για... Ναι, αλλά αυτό είναι. Εντάξει, πέρα από τα όρια. Σε έχουν σταματήσει ποτέ στον δρόμο για να την πέσουν. Να μου την πέσουν, ναι. Ναι, βέβαια, όταν θα. Και όταν έφυγα από τον Ολυμπιακό και μετά το πρωτάθλημα που πήραμε τον Παναθηναϊκό, κάποιοι Ολυμπιακοί, επειδή κυκλοφορώ ελεύθερο, ναι. Δεν έφυγα. Σε όλες τις γειτονιές, ναι. Ναι, κυκλοφορώ. Γιατί να μην κυκλοφορήσω, τι έκανα, δεν σκότωσα κανέναν. Όχι, ναι. Έτυχε να πάω στο Μετροπόλιτα για μια εξέταση και όντως με περιμένανε να παίξω δύο καλά παιδιά του Ολυμπιακού. Και τι έγινε. Με περιμένανε μια ώρα για να με κάνουν ντου. Τέλος πάντων, δεν τζακώθηκα όταν τους μίλησα και μιλήσαμε. Όντως τα παιδιά ήταν συνεργάσιμα. Σε τι συνεργαστήκατε ακριβώς, παιδιά. Μιλήσαμε, τους έλυσα τις απορίες. Τους έλυσα τις απορίες, αυτό είναι ώρα, παιδιά. Okay, ναι. Αλλά έχει πλάκα γιατί πάω να πάρω το αμάξι και μου λέει παρακαλώ και μου λέει Γιάννη, σε περιμένω μία ώρα. Λέω εντάξει. Δεν πήγα στο αμάξι, πήγα κατευθείαν απέναντι. Φαντάζομαι ότι όταν πλησιάζει. Είχαν πολύ ελεύθερο χρόνο τα παιδιά. Δεν περιμένανε να πας να τους μιλήσεις. Α, πήγες κατευθείαν να τους μιλήσεις. Εντάξει, τι να κάνω, να πάρω από πίσω τώρα. Μήπως θέλουν να σε ρωτήσουν πώς πήγαν εξετάσεις γι' αυτό. Όχι, εντάξει. Υπάρχουν τέτοια, υπήρχαν τώρα. Όχι, εντάξει. Υπάρχει στιγμή. Ωραία είναι και αυτά, θα μας λείψουν. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Είναι και αυτό μέσα λείψουν εντάξει. Η μανούρα αυτή, το γηπαιδικό. Ναι, δεν είναι ωραίο όταν παίζει με 20.000 κόσμο να σε βρίζει 20.000 να σε χειροκροτάει. Δεν είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Εντάξει, εμένα μου άρεσε. Δεν είναι ωραίο. Δεν ξέρω. Αλλά όχι να πετάς μέσα, είπαμε τα αντικείμενα. Μέχρι και ένα όριο. Μέχρι ένα όριο. Σου αρέσει η ατμόσφαιρα. Γενικά, εμένα μου άρεσε το παδιλίκι, το ωραίο, δηλαδή η κερκίδα. Ναι. Το καλό εννοούμενο καφριλίκι μέχρι κάπου. Δηλαδή, π.χ. θέλω να πάω μέσα στην Τούμπα να δω πώς είναι ο Πάο. Έχω φίλο Παουτζή άρρωστο. Καμένο που λέμε. όχι, σοβαρό. Ναι, ναι, κατάλαβα. Πως... Ναι, φανατικό. Ναι, και του λέω, θα τελειώσω κάποια στιγμή να με πάρει. Πού να σε πάρω, μου λέει, θα με σε κυνηγάνε. Ναι, γιατί αλλά δεν έχω... θέλω να το δω. Δεν το παίζω ΠΑΟΚ, δεν το παίζω κάτι. Θες να ζήσει την Τούμπα. Μ' αρέσει, ναι. Όπως πήγαινα στην ΑΕΚ, όπως πήγαινα στον Ολυμπιακό. Έχω δει μάτσε και με τον Παναθηναϊκό, νομίζω, στο ΑΚΑ. Όταν... Σ' αρέσουν δηλαδή τα ωραία συνθήματα. Δηλαδή αυτό που βγάλουν ναι, φίλοι του Παναθηναϊκού που λέγανε ρε μπορούσε να πετάνε. Όλα, δηλαδή, αρέσουν, ναι. Είπες, α, τι ωραίο, αρέσει αυτό. Τι ωραίο ναι. Σύνθημα. Αλλά ναι. Όχι να πετάνε μέσα. Τα είπαμε αυτά. Αυτό ναι. Δεν κάνει. Θα χτυπήσει και κανένα ξέμπαρκο. Σωστό, σωστό. Άντε πες εμένα, έφαγα καρέκλα, δεν βάσισα. Εγώ. Ποιο είναι το. Τυχερός είμαι. Ποια είναι η έδρα που ήταν η πιο δύσκολη που έχει παίξει. Ο Άρης, ας πούμε, αν είχε καλύτερη ομάδα. Ναι. Βασικά το να πει και στην ΑΕΚ. Είναι το παλαιό του τόσο δύσκολο. Ναι, ωραίο. Εντάξει. Δεν είχε καλή ομάδα, α πούμε. Δεν είχε δυνατή ομάδα, όχι καλή. Αλλά σαν έδρα, Άρη, Παναθηναϊκό, για μπάσκετ μιλάμε. Για μπάσκετ. Γιατί μην πούμε μετά, είπα πάω. Ναι, πάω και είπα για την μπάλα. Ναι, ναι, ναι. Ζαλγκύρης, το παλιό γήπεδο, αλλά και το καινούριο. Το παλιό γήπεδο, παιδιά, είχαν κάτι... Βουβουζέλες, τι τέτοια. Ναι. Όχι βουβουζέλες. Ναι, αυτά τα... Άρο, κάτι, ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι. Το Γιάννη Τελιάου, Μακάμπι, ναι, αυτό. Σερβία. Ναι, 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 ναι. Σερβία στο παλιό το γήπεδο. Παιδιά είναι... Καλά πιονίρι είναι το παλιό. Στα φίλια. Τουρκία. Άστο, Σερβία αυτό, παιδιά, ναι. Από πάνω. Σαν τσαμπιά που λένε. Δεν υπάρχει, είναι απίστευτο. Και πάει και όλο το γήπεδο, έτσι είναι ωραία φάση. Ναι, γενικά έχει, εντάξει, στην Ισπανία μην μου πεις, δεν έχει. Ισπανία... Δεν έχει. Χορτοπετσέτα. Ναι, ναι, είναι μία όμως εκεί στη... Στη Βιτόρια. Στη Βιτόρια, είναι μία τύπισσα που ναι. Το Φίλιμο, Καούρι τον έχει κάνει... Ναι, ναι, καλά τον κάνει, καλά, καλά τον κάνει. Καλά το... είναι και συνεργάτης του Καούρι, συνεργάτης ο Καούρι, πλέον στην Νόβα. Ναι. Όχι, φίλοι μου αυτοί, ναι, πολύ ωραία. Είναι... Αυτή τι... όντως έχει τόσο διαπαιδευτική φωνή. Πάει σε όλα τα... Μία σαλαγκούδι, ας πούμε, του μπάσκετ. Σαλαγκούδι, ναι, αφήστε τη γυναίκα. Δεν λέξε, ρε τρελέ, γι' αυτό. Και πάει σε όλα τα παιχνίδια, δεν χάνει μάτς. Πήγαινε τώρα COVID. Α, όχι. Σε όλα, πες από την μπασκέτα, ναι, αλλά έχει πολύ πλάκα, ναι. Ποιο είναι το trash talking που έχεις κάνει και όταν πήγες σπίτι, αισθάνθηκες ντροπή και έλεγες δεν μπορώ α, να δεν το έχω κάνω κάνει, αυτό. Δεν έχω δεν κάνει. Έχω δεν έχεις κάνει ποτέ trash talking, δεν έχεις βρει αντίπαλο, να τον μειώσεις, να τον κάνεις... Άκου. Δεν ήμουν ποτέ να παίξω σκληρά με την έννοια να χτυπήσω ύπουλα. Όχι, δεν λέω αυτό, ναι, ναι. Περίμενε. Και να κάνω αυτό, ποτέ. Είτε στην προπόνηση. Ούτε να ψαρώσει κάποιον. Μπορεί εκεί την ώρα λίγο. Δεν το είχα ποτέ. Πολύ λίγο.
Αλλά όλα μου, έτσι θεωρώ τον εαυτό μου. Άμα κάνω λάθος, έχει κάποιο το διεψεύσει. Αλλά στα 20 χρόνια, π.χ. 18 χρόνια που παίζω επαγγελματικά και στην προπόνηση που έβλεπα κάποιους παίκτες που έρχονταν με τα όλα ξύλο, τόνα, τ' άλλο, στον αγώνα μετά δεν κάνει τίποτα. Καταλαβαίνεις. Ναι. Βέβαια σε κάνει πιο καλό, αλλά σε βελτιώνει, αλλά κάτω και στο παιχνίδι. Και στο παιχνίδι ήταν άλλοι παίκτες. Υπάρχουν δηλαδή αυτό που λέμε παίκτες προπόνησης και παίκτες προπόνησης. NBA βλέπεις γενικά φανατικά? Όχι, βρε. Όχι. Σιγά. Τώρα να δω NBA, αυτή είναι κοροϊδία. Αυτό θέλω να πω. Αντιλαμβάνεσαι. Θα δω μόνο στους τελικούς πολύ λίγο. Εννοείς ότι δεν είναι. Και σπάνια. Δεν σ' αρέσει το μπάσκετ. Δεν είναι. Είναι όπως έπαιζα εγώ στην Κίνα. Τι είναι. Να. Το θέμα, τα καρφώματα, εντάξει, okay. Είναι για αυτά τα νέα παιδιά τώρα, τα μικρά. Τι να δω. Δεν υπάρχει τακτική, δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε στο κορυφαίο επίπεδο του NBA, δηλαδή είστε στο finals. Όχι, θα πάει εκεί μόνο λίγο. Και πάλι βλέπεις, άμα γνωρίζεις λίγο από μπάσκετ, καταλαβαίνεις ότι είναι. Συγγνώμη, εγώ δεν, επειδή δεν είμαι, δεν είμαι πιο πολύ ποδοσφαιρικός, έτσι. Είμαι φουτμπαλέρας που έλεγε και ο Ιωάννου που το φέρουμε εδώ. Μπράβο, ναι. Πώς γίνεται να μην υπάρχει τακτική σε όλη τη χρονιά και ξαφνικά να βγαίνει τακτική σε εξέχοντας? Δεν υπάρχει τακτική, απλά παίζουν πιο σκληρή άμυνα. Παίζουν, ας πούμε, και δύο συστήματα παραπάνω. Αφού βλέπεις είναι χύμα. Είναι πιο πολύ ατομική προσπάθεια, δηλαδή ατομικό ταλέντο. Αυτό μειώνει. Κάνουν μια κάτι πάσα, μια επίθεση με τέσσερις αλλαγές πάσης και το κάνουν θέαμα. Ωραία, ερώτηση. Τότε γιατί η Dream Team πάντα νικούσε σε όλα τα. Γιατί υπάρχουν τα φυσικά προσόντα, δε αυτό. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Εννοείται. Αυτό μειώνει σε κάτι την πορεία του Γιάννη εκεί στο NBA. Έχει φυσικά προσόντα. Έχει φυσικά προσόντα, αλλά το ότι, ρε παιδί μου, ο Γιάννης θα μπορούσε να κάνει μια αντίστοιχη καριέρα μόνο με τα φυσικά προσόντα στη EuroLeague, σε μια ομάδα. Θεωρώ όχι. Που τον έχω ζήσει, ο Γιάννης δεν είναι για εκεί. Είναι για και το έχει αποδείξει. Ναι, ναι, ναι. Τι να λέμε τώρα. Ναι. Δεν μπορεί να. Όχι, δεν μπορεί. Εννοείται μπορεί. Αλλά ο άνθρωπος γεννήθηκε για εκεί τέλος. Άρα είναι θέμα VS τακτική. Ναι. Και NBA. Βέβαια, όπως ξέρεις όμως, άλλοι παίκτες που έχουν παίξει στο NBA και ήταν Ευρωπαίοι, ναι, βελτιωθήκαν μέσα από την τακτική. Ναι. Και πώς παίζανε οι ομάδες στην εθνική ομάδα. Καλύτερα γίνονται. Βελτιώνονται. Σωστό. Όπως οι Αμερικάνοι όταν χάσανε από εμάς το 6. Βελτιωθήκανε στο σκεπτικό πώς να παίζουν οι Dream Team. Έτσι δεν είναι. Ναι. Πάμε άλλη ερώτηση. Μία ερώτηση για τα. Βασικά, κάνε την ερώτηση για τα σκάφη που θες να κάνεις για τη θάλασσα. Αδερφέ, σταμάτησε εκεί. Ναι. Ναι, ναι, πάω, 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 πάω. Έλα, αδερφέ, απέναντι μας, τρινά εδώ. Με μικρόφωνο μας. Συγγνώμη, ρέμεσαι. Ωραία, γράψω. Γράψω, αδερφέ, γράψω. Τελικά να τα αφήσω ή θα φύγετε. Να σου πω κάτι. Αυτό εδώ είναι ένα χρόνο παρατημένο. Τι θέλεις τώρα και θέλεις, δηλαδή εγώ θα φανταστώ αυτό τον ένα χρόνο θα το πάρεις. Άρχοντα, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω ειλικρινά τώρα. Βλέπεις ένα αμάξι, δεν έχει πινακίδα και είναι τίγκα στη σκόνη και λες σήμερα θα φύγεις τη μία ώρα. Άρα μη μου λες τώρα γιατί το έβαλα εκεί. Θέλεις να δεις το δικό μου το σπίτι τι γίνεται. Θέλεις να δεις το δικό μου σπίτι τι γίνεται. Σου λέω στα ίσα, θέλεις να το πάρω τώρα, γιατί τζάμπα το χρόνο μας χαλάμε. Δεν θα σου χτυπήσω, δεν ξέρω. Πήγα, έδωσε μια στιγμή, τι θέλεις τώρα να σου πω τώρα, να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Να το πάρω να φύγω. Τελειώνω εκεί. Θέλεις κάτι άλλο πανάκι να στρώμε. Ήρθα να παρκάρω με το άλλο αυτοκίνητο. Άρα έτσι πες. Έχεις δίκιο. Αλλά απ' την άλλη, μην μου λες να φύγω. Και πήρες την αστυνομία κατευθείαν. Πήρες την αστυνομία κατευθείαν. Λοιπόν, διακόπτουμε αυτό το εκπληκτικό guest για ένα ανεπανάληπτο spam. Αν θέλετε να συνεχίσουμε να κατακτούμε το ίντερνετ και να φέρνουμε αυτούς τους εκπληκτικούς καλεσμένους, βοηθήστε μας. Μπείτε στο betarades.gr, δείτε τις αξιολογήσεις των στοιχηματικών και κάνετε εγγραφή μέσω του site μας σε όποια στοιχηματική θέλετε. Αρκετά με το spam, συνεχίζουμε το guest. Λοιπόν, έχω μάθει ότι ασχολείσαι με τη θάλασσα, είσαι θαλασσόλικος. Ναι. Ναι, μου μπήκε αυτό το μικρόβιο πριν 16 χρόνια περίπου. Ήταν ένας τρόπος διαφυγής όταν τελειώναμε, ας πούμε, τη σεζόν, ένα 20ήμερο να κάνω τις διακοπές μου, ναι, όπου ήθελα έτσι να γνωρίσω και την Ελλάδα, τα ελληνικά νησιά. Ναι. Και έχεις αγοράσει σκάφος? Όχι, ένα φουσκωτό έχω. Φουσκωτό, Φουσκωτό, ναι. Και παίρνεις την οικογένεια και κάνετε βόλτες. Ναι, πότε τώρα που έχω την οικογένεια, ναι, και πότε με φίλους. Ναι. Ισχύει ότι στην παρέα σου κάποιες φορές είναι και ο Νέντοβιτς, ο Παπέτρου, ναι, είχαμε πάει, ο Λαρετζάκης. Ναι, ο Λαρτζάκης είναι φίλος. Γενικά, ναι, όπως είπα πριν, με φίλους είναι, κάνουν ταξιδάκια, έτσι. Το μακρινότερο ταξίδι που έχεις κάνει είναι. Πού είναι?
μακρινότερο. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα από Κρήτη, Ιόνιο, Ερικούσα. Έχω πάει, έχω γυρίσει σχεδόν. Ακούσει Καβαδία δηλαδή. Δεν ακούω Καβαδία, όχι. Δεν ακούς. Ξέρεις όμως, βλέπεις τον καιρό, μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Εντάξει, πάντα παίρνεις στο ίντερνετ και κοιτάς τον καιρό. Ναι, έχεις βρεθεί σε συνθήκες που δεν τις έχεις υπολογίσει και ήταν επικίνδυνο. Γιατί το φουσκώτο, εντάξει, δεν είναι και. Εντάξει, έχω βρεθεί, αλλά εντάξει, εις γνώση μου. Να. Τεστάρουμε και τη βάρκα που έχουμε. Υπήρχε στιγμή που να φοβήθηκες, δηλαδή από συνθήκες, ανησύχησες? Δεν έχω κάνει να φοβηθώ κάτι τρελό. Είμαι πολύ προσεκτικός με τη βάρκα και γι' αυτό κιόλας και οι φίλοι μου και η οικογένειά μου με βρίζουν, γιατί είμαι πολύ αυστηρός. Α, ναι. Ναι. Είμαι προσεκτικός και professional, ας πούμε. Ναι. Με το μάξι θα κάνω καμιά βλακία. Αλλά με τη βάρκα όχι. Δεν παίζω. Ναι. Θάλασσα ή αέρας? Γιατί σαν όχι, θάλασσα τέλος. Θάλασσα, έτσι. Γιατί σαν παίκτης έχεις ταξιδέψει παντού. Έχουμε γυρίσει και τα πλέον λέμε φτάνει. Ναι. Δεν τα θες τα αεροπλάνα, Πλέον κουράστηκα. Ναι, δεν τα θέλω. Τελευταία ερώτηση που πήγαμε στο Q&A. Ελληνικό μπάσκετ, εκλογές ΕΟΚ, τι βλέπεις, πώς το διαισθάνεσαι, τι βλέπεις, αν χρειάζεται αλλαγή, ποια είναι η κατάσταση? Χρειάζεται αλλαγή. Κοίταξε, είναι τώρα πλέον, θα κατεβούν, όπως διαβάζουμε και ξέρουμε, κάποιοι ανθρώποι για την Ομοσπονδία. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τι έχει κάνει ο πρόεδρος, ο Βασιλακόπουλος, όλα αυτά τα χρόνια. Τα τόσα πολλά χρόνια που είναι, έχει φέρει επιτυχίες, έχει κάνει και σίγουρα τα λάθη του, ξέρει, γνωρίζει. Αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι αλλαγή αν είναι να γίνει, θα γίνει πάντα. Θεωρώ και πιστεύω αυτοί που θα πάνε, ή όποιοι μείνουν και τέλος πάντων, να είναι για το καλό του ελληνικού μπάσκετ. Έχει βγει και προγνωστικά. Βέβαια, εσύ μου έχεις πει ο Βιδρέκο δεν παίζει στοίχημα. Στο στοίχημα, βέβαια, στοίχημα.gr υπάρχει, ναι, και ο Λιόλιος παίζεται φαβορί και δεύτερος είναι ο Φασούλας. Τα εστερνίζει, τα υιοθετεί αυτά τα προγνωστικά ή πιστεύει ότι μπορεί να γίνει η άνθρωπη? Δεν ξέρω. Να. Δεν ξέρω, σοβαρά σου μιλάω. Και δεν είναι ο ίδιος, νομίζω να είναι και ακόμα ένας. Ναι, ναι, δεν είναι μόνο αυτοί. Απλώς αυτοί οι δύο παίζονται πιο πολύ φαβοροί. Είναι και ο Παπα-Νικολάου που στηρίζεται από τον. Εγώ θα σου πω κάτι. Αυτός που θα πάει, αυτός που θα είναι, να είναι κάτι για καλύτερο. Καλύτερο από και να φέρει τις ίδιες επιτυχίες στο μέλλον. Ευχόμαστε όλοι, ναι, είμαστε να τα ζήσουμε για το ελληνικό μπάσκετ. Η εθνική ομάδα, που το γεγονός ότι δεν έχει κάποιες επιτυχίες για σερί διοργανώσεις. Τα τελευταία χρόνια. Ναι. Τα τελευταία χρόνια. Έχει ευθύνη και η Ομοσπονδία? Η Ομοσπονδία δεν παίζει μπάσκετ. Μπορεί να έχει ευθύνη σε άλλα πράγματα, αλλά μπάσκετ. Στις προπονητή. Δεν θα κρίνουμε τον προπονητή, γιατί οι παίχτες παίζουν. Οι παίχτες παίζουν, αγαπητέ. Άρα, αν στερνίζεσαι αυτό που το πήγε ο Βασιλακόπουλος σε μια συνέντευξη τύπου, που είπε ότι παίχτες έχουμε, προπονητή δεν χρειάζεται. Σωστά, αυτό είπε. Εντάξει, είπε μια ατάκα ότι παίχτες έχουμε, προπονητή μπορεί σε μια φάση, δεν ξέρω τι συνέντευξη είχε δώσει και πώς μπορεί να το έχει ερμηνεύσει και επειδή αλλάζουν τα πράγματα. Σημασία έχει ότι όντως τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε φέρει επιτυχίες, αλλά μην διαγράφουμε το ότι η χώρα μας, σαν μπασκετμπολίστες και σαν συλλογικό και εθνικό επίπεδο, σε όλα, είναι κατ' εμέ, όχι επειδή έχω παίξει μπάσκετ, το άθλημα που έχει φέρει τις περισσότερες επιτυχίες. Εντάξει. Άρα πρέπει να το κοιτάξουμε, να το διορθώσουμε και να το κάνουμε ακόμα πιο όμορφο και καλό. Συμφωνείς με το ηλικιακό όριο που τέθηκε? Πιστεύω έγινε πιο πολύ για να έρθουν για να νέα μυαλά, νέες ιδέες. Mm-hmm. Πιστεύω κάτι τέτοιο για αυτόν τον λόγο. Ουίσκι δεν έχουμε να κεράσουμε, άμα κεράσουμε μπύρα. Θα πιω μπύρα. Θα πιεις μπύρα. Εντάξει, μπύρα πίνω μόνο το καλοκαίρι. Α, ναι. Ναι, σπάνια το χειμώνα. Άντε, γεια μας. Στην υγεία σας. Λοιπόν, πάμε σε ερωτήσεις του κοινού. Λοιπόν, έχουμε εδώ στο Instagram πάρα πολλές ερωτήσεις. Ξεκινάμε με τον φίλο τον Καρατζινίκο. Θα μπορέσουν οι ελληνικές ομάδες να ξαναπρωταγωνιστήσουν στην Ευρώπη? Αν ναι, πώς? Αν ναι, πώς? Πάντα με τα λεφτά και τη διάθεση που θα έχει ο Κώστας ο πρόεδρος να επενδύσει πάλι την ομάδα του. Ο φίλος ο Χρήστος στο YouTube λέει, ο φίλος ο Χαράλαμπος λέει Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός? Α, τι ομάδα είμαι? Όχι, τι προτιμάς από την καριέρα σου που έπαιξες? Όχι, και τις ομάδες. Δεν έχω κάνει ποτέ διάκριση στην ομάδα που έχω βρεθεί, γιατί έχω δώσει τον ιδρώτα μου, τον πόνο μου και σίγουρα έχω πάρει και το σεβασμό από την εκάστοτε ομάδα. Ο φίλος ο Χρήστος, ο YouTube λέει, ήθελες να γυρίσεις στην ΑΕΚ? Ήταν κάτι που το ήθελες? Όχι, δεν το διεδείξα για να γυρίσω στην ΑΕΚ, όχι. Λοιπόν, ο φίλος εδώ στο Instagram ο Κικίδης λέει περιγραφή σκηνικού με Pet West στα play-offs όταν ήταν Real. Α, τότε που παίζαμε play-off με τη Real, υπάρχει και στο YouTube η φάση, άμα τη δούνε, ένα σκληρό φάουλ, αντέδρασε γιατί στην ουσία είχε τελειώσει το παιχνίδι και αντέδρασε λίγο, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι. Να, δεν έγινε κάτι άλλο. Και αν δεις σε μια
κάποια λεπτά πιο πριν έχει τσακωθεί ήδη με το μύριο της. Πείτε και καμιά κακή ερώτηση. Ναι. Κακή ερώτηση. Κακή ερώτηση είναι που δεν λέγεται. Από περιέργεια, για να δω. Τελικά τελειώσαν τα φάρμακα, κύριε Μάκη. Ναι, να του πω απαντήσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω πάρει ποτέ φάρμακο. Την ξέρουν την ιστορία. Όπως μπορώ να μιλάω στο τηλέφωνο, λέω όπου τη θέλω. Τελείωσε το γάλα, ξέρω εγώ, ναι. Δεν υπάρχει γάλα για τέτοιο. Ποτέ δεν έχω βγει το ΠΕ. Ναι. Και να σου απαντήσω και σε αυτό, γιατί το έχω πει και πάλι άλλη μια φορά. Χίλιες φορές αν έπαιρνα κάτι να πιάνε το ΠΕ. Ναι. Παρά αυτή την ιστορία που τράβηξε χωρίς λόγο. Ο φίλος ο RoPP, πώς κατάφεραν να συσπηρωθούν μετά την ιστορία με το Πούλμαν και να πάρουν το πρωτάθλημα. Κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι βοήθησε ότι και ο Ολυμπιακός επαναπαύστηκε που πήγε στο Final Four. Αλλά από την άλλη, όταν παίζεις τελικούς, θέλεις και να κερδίσεις και να καταφέρεις να κερδίσεις την τίτλο. Φίλος ο Μανώλης λέει, αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω σε ποια ομάδα που έπαιξε, δεν θα πήγαινε. Όχι, σε όλες θα πήγαινε. Ο Ηλίας ο Καραϊκός ρωτάει, όταν ήταν στον Ολυμπιακό είχε μιλήσει περί παράγκας του Παναθηναϊκού και όταν πήγε εν τέλει στον Παναθηναϊκό πανηγύριζε και έβριζε τον Ολυμπιακό. Αν γύριζε το χρόνο πίσω θα έπαιρνε πίσω τη δήλωσή του ή δεν θα πανηγύριζε βρίζοντας τον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά λέει μεγάλος παίκτης και άνθρωπος. Αφού είναι Ολυμπιακός γνωρίζει για παράγκες και για το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα δεν έβρισα ακριβώς τον Ολυμπιακό και τον κόσμο Ολυμπιακού και το είχα τόνισει και τότε στη διάρκεια μετά όταν ξανά είχα δώσει συνέντευξη. Υπήρχαν κάποια, όπως είπα πριν, λόγω Ήρκοβιτς, κάποια πράγματα προσωπικά δικά μου, τα οποία στην ουσία έβγαλα τον πόνο μου. Σωστά. Ένας φίλος ρωτάει εδώ στο Insta πού θα είχε στείλει ο Σοφοκλής στο Σέρβο που τον χτυπούσε από πίσω, αν τον έπιανε. Θα χτυπούσανε. Το θέμα είναι να μην χτυπήσει τώρα. Ο φίλος και χτύπησα εγώ. Ο φίλος ο Ασημάκης στο YouTube λέει πώς νιώθει που βρίσκεται δίπλα στο πάνελ. Μάλλον είναι στο πάνελ με τη Δώρα Παντέλη ορισμένες φορές. Δώρα Παντέλη γνωριζόμαστε από το 2003, είναι φίλη, γνωστή, γνώστρια του και του μπάσκετ και αισθάνομαι ωραία. Ο Αποστόλης ρωτάει να μας πεις για το σκηνικό στο γονίδι με το Φώτση μετά το πρωτάθλημα. Αυτό ήταν στην αρχή στα μπουζούκια. Αυτός λέγεται το τέλος. Ναι, όντως. Που βρίζανε οι οπαδοί και όντως βγήκα επίσημα και πήρα θέση και ενημέρωσα και στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, αυτούς πρέπει να ενημερώσω. Ότι ίσα με το που πήγα να φύγω και άκουσα αυτό, γύρισα και τσακωθήκαμε. Τσακωθήκαμε, του είπα σταματήστε. Στην πρόσφατη συνέντευξή σου στο Παντελή Διαμαντόπουλο του 24 είχε πει ότι όταν έρθει η ώρα θα βγει να μιλήσει. Μήπως ήρθε, λέει ο φίλος. Όχι, τι να μιλήσω, εννοεί για τον Ολυμπιακό αυτά που λέγαμε. Εντάξει, ο Παντελής τώρα είναι φίλος πρώτα απ' όλα και ίντρικα κι αυτός να κάνουμε ανακύκλωση. Σαν το σκηνοθέτημα σήμερα. Ο Παντελής ξέρει πολλά πράγματα, άμα ήθελε θα τα έχει γράψει. Σωστά. Αλλά είναι και κάποια πράγματα που δεν γράφονται τώρα. Σωστά. Εντάξει, εδώ ρωτάνε πολύ για το Μάκη, έτσι. Λίγα λόγια για το Μάκη Ψωμαέδη που τον γνώρισε εκ των έσω, πώς ήταν σαν άνθρωπο στην καθημερινότητά του, να μας πει μια ξέχαση στιγμή μαζί του. Το ξαναζητάνε, φίλε. Μια ξέχαση στιγμή, δηλαδή η στιγμή που χαρακτηρίζει τη σχέση σας. Δεν είναι. Για μένα, όπως είπα και πριν, κάθε μέρα είναι ξεχωριστή. Κάθε επαφή, κάθε κουβέντα που κάνουμε. Δεν είναι. Τώρα, εδώ ένα ρωτάει στο YouTube λέει Διαμαντίδης Ισπανούλης, αλλά φαντάζομαι ότι. Και οι δύο, εντάξει, τι να συζητάμε. Τώρα απαντήσει αυτό. Ο φίλος ο Νίκ λέει: είναι όντως αλήθεια ότι είχε γίνει πρώτος από τους Warriors σε εκείνη την ομάδα που είχαν κάρει. Πριν πάω στον Παναθηναϊκό. Δεν πήγα καθαρά γιατί ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν πολύ χαμηλό λόγω. Στο NBA ξέρεις, δίνουν. Πώς το λένε. Μηνιαία. Όχι μηνιαία, συμβόλαια με. Με συμμετοχές. Όχι βρέα, κόλλησα τώρα. Το είχα το μήνυμο συμβόλαιο. Ναι, το μήνυμο, δεν είναι μηνιαίο. Και εντάξει, ήταν τα λεφτά πολύ λίγα. Πάρα πολύ λίγα. Ιδάλλως όμως, η θέλησή σου ήταν να πας. Ναι, δηλαδή, να σου το πω απλά, ήταν 300.000 δολάρια. Αν ήταν ένα μεγαλύτερο ποσό, θα πήγαινες. Ναι, ήταν 700.000 δολάρια. Ο φίλος ο Γιώργος ρωτάει, δεν ξέρω, μάλλον σαλάτρης του ωραίου φίλου που είσαι. Νικολέτα Ράλη, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Δεν έχω κανένα σχέση με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Α, με την Νικολέτα Ράλη, έχεις. Με την Νικολέτα είχα. Αλλά πριν 15 χρόνια. Τελικά ρωτάει ο φίλος ο Στέφεν, ποιοι δεν μπήκαν στο πούλμα στην Κωνσταντινούπολη. Το ξέρω ποιοι δεν μπήκαν. Και τι να λέει. Δικαίω τη επιλογή είναι, δεν με αφορά καθόλου. Σημασία έχει, μπήκαν, δεν μπήκαν, πήραμε το πρωτάθλημα, τελείωσε. Είχε δηλώσει ότι θα έκλεινε την καριέρα του στην καρδίτσα μας, στην καρδιτσάρα μας, βοηθώντας να πάει Α1, γιατί δεν το έκανε. Καλά, πες ότι δεν έκανε. Τελείωσε την καριέρα μου πρώτον. Δεύτερον, η αλήθεια είναι ότι αν α πούμε φέτος δεν υπήρχε το COVID και ήταν ανοιχτά τα γήπεδα. Σε ένα μεγάλο ποσοστό μπορεί να ήμουν εκεί. Αν τώρα του χρόνου αλλάξει κάτι, μπορεί να κάνω την προσπάθεια να συνεχίσω. Γιατί κακά τα ψέματα, το γόνατο μου δεν αντέχει. Ποιον θεωρείς καλύτερο Έλληνα παίκτη όλων των εποχών, Νίκο Γκάλι. Μητροπάνος Χαζατζίδης ή Διονυσίου, ρωτάει εδώ ο φίλος. Καλά, ο κανονικά και οι τρεις, αλλά για μένα Στράτος. Όχι κανονικά. Ας συζητεί και οι τρεις, αλλά πρώτα Στράτος. Πάμε και με το Στάκι. Πώς κρίνει την απόφαση του Ολυμπιακού να πέσει Α2.
Να ρωτήσω τη διοίκηση του Ολυμπιακού, δεν ξέρω. Δώστε. Και γνώμη για χεζόνια, είπαμε. Εργαλείο. Ωραία. Αυτά. Η μπύρα, αν και δοκίμασα πρώτη φορά, καλή είναι. Θα την. Προτιμάς, ναι. Προτιμά. Θα μα στείλουν όμω σπίτι, πες. Ναι, ναι. Έχουμε και εγώ να σου δώσουμε όμω. Μεγάλε. Όχι, ναι. Εσύ θα μου στείλει η εταιρεία. Ναι. Ωραία, πάμε. Αν σα άρεσε το βίντεο, τι κάνουμε. Subscribe. Αυτό.